Της Κακομοίρας. Άκουσε τη δουλειά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνει την προστόπη στη Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Όχι καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Απόγευμα. Πολύ ωραία. Έμαθες να μιλάς και ελληνικά. Έμαθα στα γεράματα, ναι. Κάλλια αργά παρά ποτέ. Είδες τι καλά που είναι. Μετρόπολη 95,5. Καλά να περνάτε όπου κι αν είστε και θα περάσετε καλά. Εδώ σε 95,5. Της Κακομοίρας πρόκειται να γίνει και θα γίνει έως και τις 4 όπως γίνεται καθημερινά. Ο κύριος Σάκης Πολίτης απέναντί μου, το σκουπίδι της χοληψίας, ο Θανάσης Καζαμπάκας στο production, η κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Μπαϊσέξουλας και ο Ασέξουλας εδώ σε 95,5 των FM, στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5. Κατά κόσμο, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος, παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Έχουν τεράστια πείρα στο χώρο, τώρα που δεν υπάρχει μάλιστα και το μέτρο της απόσυρσης. Τηλεφωνείτε στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή, έτσι για οριστική διαγραφή τηλεφωνείτε στο 18133. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό, και μην ξεχνάτε ότι μεγάλος μας χορηγός είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στο χώρο του αυτοκινήτου στη Βόρεια Ελλάδα, η εταιρεία Εσκιάδης Μπάλο Δήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί που έχει ανοίξει και πλέον μπορείτε να πάτε με μια γκαζιά από την Αριστοτέλους μέχρι εκεί σε 5 λεπτά. Να δείτε όλα τα εκθεσιακά μοντέλα τα οποία υπάρχουν, να τα οδηγήσετε καθώς όλα προσφέρονται για test drive και να αποκτήσετε μόνο εκεί ή να οδηγήσετε μόνο εκεί το νέο Kia Picanto ή το νέο Kia Rio. Περισσότερα θα μάθετε στο 2310 596 596 ή στο 596 690. Αν ακούς Μετρόπολη σε 95,5 βγαίνεις και πολύ κερδισμένος, καθώς το Μετρόπολης 95,5 φροντίζει για όλους εσάς να πει ένα μικρό, παύλα μεγάλο ευχαριστώ μέσω του διαγωνισμού «Άκουσες, κέρδισες», καθώς σας δίνουμε δώρα αξίας 8.000 ευρώ από τις 29 του Ιούνιου μέχρι και τις 20 Ιουλίου. Πιο συγκεκριμένα, μπαίνετε στην ειδική πλατφόρμα που υπάρχει στην ανάρτηση στη σελίδα μας στο Μετρόπολης 95,5, μέτρος προ 95,5, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας, δεν πληρώνετε τίποτα δηλαδή, και κατόπιν κληρώσεως random βγαίνει το όνομά σας και στις 11, στη 1 ή στις 4 βγαίνει ένα όνομα. Κωνσταντίνος Δραπτόπουλος, λέω εγώ τώρα που έχει συμπληρώσει τα στοιχεία του. Θανάσης Πολίτης. Σε παίρνουμε τηλέφωνο. Σε ρωτάμε, εσείς τι σταθμό ακούσατε σήμερα, απαντάς Μετρόπολης 95,5. Άκουσα, κέρδισα. Και αυτομάτως ένα τάμπλετ ή ένα smartphone γίνεται δικό σου, όπως μόνο το Μετρόπολης 95,5 δίνει και ικανοποιεί φίλους και φίλες ακροάτριες, πιστούς, φανατικούς ακροατές, οι οποίοι μας ακολουθούν πιστά και χάρη σε αυτούς είμαστε ψηλά. Happinessdeliveras.gr, μπαίνει στο site ή κατεβάζει σχετικό application, υπάρχουν πάνω από 2.500 προσφορές από καταστήματα. Οπότε δεν έχεις παρά να το κατεβάσεις τώρα είτε στο τάμπλετ είτε στο κινητό σου προκειμένου να φας. Λοιπόν, η απόφαση εγώ περίμενα να βγει σήμερα, δεν ξέρω τι μεσολάβησε. Την Τρίτη θα βγει. Δευτέρα θα βγει. Την Τρίτη θα βγει. Δευτέρα ή Τρίτη. Ναι. Περίμενα να βγει σήμερα, δεν μου αρέσει αυτό. Ναι. Γιατί δεν σ' αρέσει. Δεν μου αρέσει. Και εμένα δεν μου αρέσει. Γιατί δεν σ' αρέσει. Δεν μου αρέσει γιατί η υπόθεση είναι ξεκάθαρη. Ναι. Η πληροφόρηση που είχατε ότι θα δικαστεί σήμερα και θα βγει σήμερα, ναι, και το ότι κάτι άλλαξε έστω και η μέρα, ναι, της απόφασης, εμένα δεν μ' αρέσει. Μπράβο, σωστό, καλά κάνεις και δεν σε αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Πολύ δηλαδή, καλά κάνεις, σωστό, ναι. Κάτι δεν μου κάθεται καλά. Τι κάτι, να το πεις. Θα σου το πω εγώ τι δεν μ' αρέσει εμένα.
το κάτι δεν μ' αρέσει, πρέπει να το ψάξει μέσα σου. Δηλαδή πρέπει να κάνει ψυχολογία κτλ. Ό,τι θέλει να κάνω, πες. Ναι. Όχι, λέω γενικά, αν γενικά κάτι δεν σ' αρέσει μέσα σου, πρέπει να ψάξει να βρει τι είναι αυτό. Αν δεν ξέρει. Με τον εαυτό μου είναι εντάξει. Απλά το ότι δεν βγαίνει σήμερα η απόφαση. Όταν οι δικαστές έχουν εδώ και από τη Δευτέρα έχουν όλες τα υπονοήματα των ομάδων. Ξέρουν όλη την υπόθεση. Όχι, μην πα, θα φέρουμε άλλο παράδειγμα. Πες ό,τι θέλεις. Δικαζόμαστε εμείς οι δύο, έχουμε αντιδικία, εγώ με σένα. Ναι. Και ο δικαστής είναι ο πολίτης. Ναι. Και εγώ έχω πολλά λεφτά, εσύ δεν έχεις λεφτά. Ναι. Ωραία. Η υπόθεση είναι υπέρ σου, είναι το δίκαιο με το μέρος. Εγώ έχω τα λεφτά. Ο χρόνος που περνάει είναι υπέρ αυτού που έχει τη δύναμη και τα λεφτά. Οπότε εσύ επειδή δεν έχεις δύναμη και λεφτά, γι' αυτό το λόγο και ανησυχείς. Το κατάλαβες? Ναι, λογικό είναι. Να μην πούμε τώρα σε λεπτομέρειες. Λογικότατο είναι αυτό. Ναι, άρα συμφωνούμε σε αυτό το κομμάτι. Με ανησυχεί που συμφωνούμε. Συμφωνώ απόλυτα λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Δεύτερον. Ωραίο, ωραίο, μ' αρέσει, ναι. Ναι, τι, να λέω παραμύθια. Τι δεν έχω παραμύθια, να μάθει τα παραμύθια, τι να τα. Ήμουν σίγουρο ότι σήμερα θα βγει η απόφαση η οποία ένα, θα βγει. Ένα λοιπόν που είναι ένα-ένα και ο πρόεδρο, ο. Πώ το λένε, Καλαμάτια. Καλαμάτα. Ο Καλαμάτα θα πάρει την τελική απόφαση. Ο Καλαμάτα τώρα τι θα πάρει, δεν ξέρω. Έχει από την Καλαμάτα βλέπω να παίρνετε. Αυτό με ανησυχεί εμένα. Εμένα ναι. Με ανησυχεί και πολύ. Σωστό, ναι. Σωστό. Το άλλο. 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 Πρωτοσέλιδα Ηρακλή σήμερα έχουμε. Μπράβο. Θα με πουλήσει η εφημερίδα πολλά φύλλα σήμερα, πάρα πολλά φύλλα. Εντάξει, πάλι θα πει για 30 άτομα. Όχι, θα πω για 30, θα πω για 1000 άτομα. 1000 άτομα. Καλά είναι. Του 3000 κάνει 1000. Από δηλαδή, πού είναι δεν 3... υπάρχει ρε φίλε. Από πού είναι 3000. Δεν εγώ δεν σου λέω κανένα νούμερο τερατώδες. Είναι γραμμένο πουθενά πόσα άτομα είναι. Κάθε και δεν βλέπει ρε φίλε ότι εδώ πιάνει από το Κατσάνι μέχρι το Ιβανούφι. Πόσα άτομα θέλει να. Υπάρχει πουθενά γραμμένο σε κάποιο site. Το λέω εγώ. Ωραία. Και εγώ λέω ότι ήσασταν 1000. Καλό είναι αυτό. Καλά κάνεις. Απλά βουλευτές υπήρχαν εκεί. Δεν ήμουν εκεί, δεν μπορώ να. Έλα, ρε. Δεν είσαι, αφού είπες θα πας. Δεν μπόρεσα να πάω. Δεν μπόρεσα να πάω γιατί έκανες τσίρλα. Δεν έκανα τσίρλα. Τι έκανες? Έκανα κάτι. Κανονικά τα έκανες. Προσωπικό. Α, προσωπικό. Ναι. Δεν πήγες λοιπόν. Δεν μπορούσα. Ήμουν στο φίλο μας στους Αμπελόκηπους. Εντάξει. Στο φίλο μας στους Αμπελόκηπους. Και σταματάμε και δεν χρειάζεται. Δεν μπορούσα να πας άλλη ώρα δηλαδή. Έπρεπε να. Μα δεν γινόταν. Πες φοβήθηκε να πάω στην πορεία. Ναι, επειδή φοβόμουν. Κοίταξε, όταν ήρθαν από κάτω, εγώ δεν φοβήθηκα, κατέβηκα. Δεν κατέβηκα μετά από μια ώρα. Ξέρεις ποιοι ήρθαν. Σιγά. Άντε κότα. Με λυρί. Κατέβηκε ο Γρηγόρης να καθαρίσει και μετά κατέβηκε να κάνει και το μάγκα. Λοιπόν, σήμερα έχει συνέντευξη τύπου ο τεχνικός διευθυντής του Άρεως. Ο φίλος σου. Ο φίλος μου. Ο φίλος. Ο φίλος σου, γιατί το κάνεις. Πάρτε πάμε λίγο το. Ναι. Λοιπόν, πάμε στον πραγματικά φίλο μας, τον Γιώργο το Στράτζαλη. Ναι. Γιώργο, τι γίνεται. Καλησπέρα, Γρηγόρη και Κωστή. Τι κάνει η Λίμνος. Εντάξει. Όλα καλά, είμαι θα έχει πολύ ζέστη. Ο Μύρο είναι έτοιμος. Ναι, ναι, έτοιμος είναι. Δεν μου λες χαλάστηκε που δεν πάρθηκε η απόφαση σήμερα. Θα μας τα πει τώρα. Θα μας τα πει τώρα. Okay. Αφήνω το κινητό για να τον ακούσουμε. Οκ, okay, να τον ακούσουμε. Οπότε πάμε να ακούσουμε τον Μυροφορίδη. Ναι. Να πει τους παίκτες που έχει κλείσει ο Άρης, αλλά δεν έχει πληρώσει προκαταβολή. Να μας πει τον προπονητή. Σκίστε το στις ερωτήσεις, δε. Ναι. Ξεκίνησε να μιλάει. Δεδομένου έπρεπε να μπορώ να μεταφέρω έστω και μία μικρή πρόοδο, γιατί αν δεν μπορέσω να μεταφέρω έστω και μία μικρή πρόοδο, τι είχαμε, τι χάσαμε. Το να κάτσω απέναντί σας, το να μ' ακούσει ο κόσμος και στην ουσία να πω το μηδέν, δεν είναι κάτι που μου αρέσει, δεν είναι κάτι το οποίο με αντιπροσωπεύει. Θεωρώ ξεκάθαρα ότι ξέρω που έχω έρθει, ξέρω ότι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και θεωρώ ότι έχω βρει και τον τρόπο το πώς πρέπει να πάει από εδώ και πέρα η ομάδα. Το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο οργανισμός, υπάρχει ομάδα, ο καλός κακός, όποιος δεν θέλει να τα βλέπει, κακό την κεφαλή του. Υπάρχει η ομάδα που τα τέσσερα τελευταία χρόνια τυραννιέται και ταλαιπωριέται. Είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Και επειδή τα λόγια τόσα χρόνια ακούγονται και λέγονται,
Πρέπει να βρούμε την ουσία της πράξης. Καλά είναι τα λόγια. Εμείς αυτή τη στιγμή, και εγώ αυτή τη στιγμή θα λειτουργήσω ξεκάθαρα για το στόχο και για την ουσία του. Το ότι έγιναν λάθη τα προηγούμενα χρόνια και το τι δεν πήγε καλά, είναι κάτι που στο τέλος φάνηκε. Αν όμως είμαστε σωστοί και θέλουμε να αξιολογήσουμε σωστά μια κατάσταση, σίγουρα κανείς δεν ήθελε να γίνει κάτι λάθος. Και σίγουρα όλοι αυτοί που δούλεψαν θέλαν να πετύχουν. Το ότι δεν τα καταφέρανε ήταν άλλο κομμάτι. Το ότι υπάρχει μια γενική αφισβήτηση είναι το δεδομένο. Το ότι δεν πρέπει κανείς από εμάς να μείνει σε αυτή είναι το δεύτερο δεδομένο. Το πώς θα βρούμε τον τρόπο να λειτουργήσουμε και να διαχειριστούμε την κατάσταση από εδώ και πέρα είναι κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον προσωπικά το γνωρίζω πολύ καλά. Το ότι πρέπει να φύγει η κατάθλιψη αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή, μαγικά δεν υπάρχουν, δεν μπορεί να κουνήσει ραβδάκια και να γίνουν όλα σε μία μέρα, αλλά τρόποι υπάρχουν. Και δόξα τω Θεώ, τον τρόπο θα τον βρούμε και θα τον βρούμε όπως πρέπει. Το ότι υπάρχει μια ομάδα που αυτή τη στιγμή αριθμεί 22 συμβόλαια ήδη υπάρχοντα είναι αυτό που έχουμε στο τραπέζι. Το ότι μπορεί να λένε όλοι το σε ποια κατηγορία θα παίξει η ομάδα, εγώ είμαι πιο πρακτικός άνθρωπος, θέλω να βλέπω αυτό που έχω μπροστά μου και όχι αυτό που θα γίνει. Μακάρι να γίνει. Το ότι θα υπάρξουν αλλαγές, θα υπάρξουν αλλαγές. Σε πολλά μέτωπα. Δηλαδή αυτό που ετοιμάζεται από εδώ και πέρα, για να ξέρετε, είναι ότι πρέπει να χτίσουμε σε βάση και σε άμμο. Δεν πρέπει να χτίσουμε και να φτιάξουμε κάτι το οποίο θα είναι καλό επικοινωνιακά, αλλά με ουσία μηδέν. Τουλάχιστον εγώ αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Και δεν μπορώ να το κάνω γιατί, γιατί σας είπα στην αρχή, την πρώτη μου κουβέντα, ξέρω πού ήρθα. Ξέρω τι σημαίνει ο Άρης της τελευταίας τετραετίας να μην είναι εκεί που πρέπει και να μην παίζει για αυτό που πρέπει. Οπότε το ξέρω, θα βρεθεί ο τρόπος και να το λύσω. Να ξέρετε και εσείς τι έχω στο μυαλό μου. Έχω στο μυαλό μου απλά πράγματα. Δεν θέλω να φτάσω στο φεγγάρι ονειροπολώντας. Θέλω να πατάω τα πόδια μου στη γη και να μπορώ να λειτουργώ λύνοντας ένα πρόβλημα κάθε μέρα. Δόξα του Θεώ, όσο και σαν κάποιος μπορεί να φαίνεται περίεργο, ένα πρόβλημα τη μέρα λύνεται. Και ένα πρόβλημα κάθε μέρα θα συνεχίσει να φαίνεται. Θεωρώ αδιανόητο αυτό που έχω δει στο Ρήσιο, γιατί το Ρήσιο δεν είναι μιας μέρας, είναι των τελευταίων χρόνων. Να μην μπορεί να αλλάξει και είναι κάτι που θα αλλάξει σύντομα. Θεωρώ αδιανόητο ο Άρης να μην εκμεταλλευτεί πραγματικά αυτό που μπορεί να εκμεταλλευτεί από ένα δικό του αθλητικό κέντρο, που αυτό είναι δεδομένο ότι θα γίνει. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, τίποτα όλα δεν γίνει. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε δεν υπάρχει ψηλή στον Άρη και υπάρχει μια κάλυψη του Μυροφορίδη στον μεγαλομέτωχο.
λέγοντας ότι αυτό δεν έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη, περνάει μια πολλά χρόνια αυτή η ιστορία κτλ. Μην περιμένετε θαύματα, θα προσπαθήσουμε κτλ. Καταλάβατε και ο τελευταίος, να πούμε, βλάκς, ανόητος, ηλίθιος, άσχετος με το ποδόσφαιρο και γενικά με τα ρεπορτάζ τα οποία καθημερινά κάνουμε, ότι αυτή τη στιγμή ο Μυροφορίδης βγήκε να πει το τίποτα. Βγήκε να πει ότι δεν έχουμε ψηλή. Δεν έχουμε ψηλή. Μην περιμένετε, θαύματα δεν κάνω, δεν μπορώ να πάω στο φεγγάρι, δεν μπορώ να πάω να πατήσω να κάνω άλμα να πάω με το όνειρό μου στο φεγγάρι. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας σε κάποιο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Λέγε κόκκινε. Αυτό κατάλαβα εγώ. Ξέρω, εγώ θα σε κουπλάρω. Ναι, εσύ κάνει ό,τι θέλει. Όσα αρμενίζουν, ο χαρά μας. Μην στον όδινο γυαλό μας. Πάει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, σου λέει ο άνθρωπος, είμαι εδώ να λύνω κάθε μέρα από ένα πρόβλημα. Εντάξει. Ξέρω, λέει, που ήρθα. Δύο φορές το είπα. Δηλαδή ήρθα σε τοξικό περιβάλλον. Ξέρω, λέει, που ήρθα. Ξανά πάλι. Δεύτερη φορά. Λοιπόν. Το καταλάβαμε το έργο. Για σένα το έλεγε. Για μένα γιατί. Ξέρω που ήρθα. Γιατί είπε ότι δεν θα αντέξει. Ναι. Ό,τι θα κάνει. Λέει, ξέρω που ήρθε. Ξέρει που ήρθε. Που σημαίνει ξέρω σε τι τοξικό περιβάλλον ήρθα. Ξέρω ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Ξέρω ότι υπάρχουν αντίξωες συνθήκες. Θα κοιτάξουμε να το αλλάξουμε. Και τα λοιπά. Σήμερα έπρεπε να πει. Έφερα ένα παίχτη στη θέση νούμερο 5. Έφερα δύο παίκτες στη θέση νούμερο 6 και 8. Ένα center for, ένα περιφερειακό, ένα extreme. Φύγαμε. Πάμε full για πρωτάθλημα. Ο προπονητής είναι, ξέρω εγώ, ο Σάβας Παντελίδης. Βοηθός ο τάδε ιστορίες. Φύγαμε προετοιμασία στο τάδε μέρος. Και του χρόνου που θα τελειώσει το πρωτάθλημα και θα ανεβούμε στην Α' Εθνική με 10 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο, θα έρθετε να ξαναμιλήσουμε για τα υπόλοιπα θέματα. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ο προπονητής του Άρη, ναι, ορίστε. Θα είναι ο Μαύρος Πίτ. Καλός λακαμάς κι αυτός είναι. Άμα πάει προπονητής στον Άρη χωρίς λεφτά. Πάει να χαλάσει το όνομά του. Λοιπόν, τέλος πάντων το. Αλλά εσύ πριν από λίγο καιρό έλεγες ναι. Ότι είναι δυνατόν να τι. Αρνούνται τέτοια ευκαιρία που σου παρουσιάζεται για τον Άρη. Τι. Και θα πώς έπρεπε. Ο Άρης θα έπρεπε. Και φτιάχνει και δείχνει και τώρα το αλλάζεις. Δεν αλλάζω τίποτα κόκκινη. Τα ελληνικά μου είναι μια χαρά. Όταν, έπρεπε, όταν θέλεις, ναι. Θα έπρεπε, είπα, οι προπονητές αυτοί να παρακαλάνε τον Άρη. Μάλιστα. Και όχι ο Άρης να παρακαλάει να περιμένει τον Βοσνιάδη. Είναι ύβρις για το σωματείο. Να περιμένει τον. Και ύβρις για τον Ηρακλή να αναβάλει την απόφαση σήμερα. Μισό λεπτό, ρε κόκκινε, μη δα την κουβέντα. Είναι ύβρις για τον Άρη να περιμένει τον οποιοδήποτε Έλληνα προπονητή, τον καλύτερο στον κόσμο, λέω εγώ, να τον παρακαλάει και ο άλλος να μην έρχεται. Συμφωνούμε. Εντάξει. Παρακαλάει ο Άρης τον Βοσνιάδη και ο άλλος παρακαλάει τον Ντόστανη. Αυτό τον. Τη σερβόφατσα αυτή. Αυτή τη σερβόφατσα. Μα τραγική κατάσταση στον Άρη. Λοιπόν, δεν θέλω εγώ να ωραιοποιώ τα πράγματα. Δεν τα ωραιοποιείς. Αλλά μην τα μηδενίζεις κιόλας. Τα μηδενίζω, γιατί είναι μηδενισμένα. Ναι. Άμα ήταν με άριστα το 10 στο 3, θα ήταν στο 3. Τώρα είναι στο 0. Μπορώ. Άκουλε. Ευχαριστώ. Ναι. Για χρώματα με υψηλότερη καλλιπτικότητα και αντοχή στο πλήσιμο, πιστοποιημένα με κλάση 1. Ένα όνομα υπάρχει, το Vitex Classic. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Θα τα βρείτε στα καταστήματα Κοσμάγλου, Φιλίππου 74, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126. Και Εθνική σας ζήσα το 82 στο Φίνικα, για ένα κόσμο γεμάτο χρώματα και ιδέες. Πάτε σε ένα από τα τρία καταστήματα Κοσμάγου και τηλεφωνήστε τώρα στο 23 14 80 606. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Το αποφάσισα. Αλλάζω ζωή. Χωρίζεις, μεθαναστεύεις. Κάτι πιο ριζικό. Βάφω το σπίτι. Πολύ χρώμα, μοντέρνο στυλ, νέα ενέργεια. Αφού βάφεις, κάντο σωστά. Κάντο με Vitex. Για απίστευτη ποιότητα και μοναδικές τιμές. Από τον Κοσμάογλου. Για ποικιλία, εξειδικευμένες χρωματικές προτάσεις και τεχνοτροπίες. Μήπως χρειάζεστε και εσείς νέο χρώμα στη ζωή σας. Βάψε ό,τι θες, μόνο με Vitex. Από τον Κοσμάογλου. Τον ειδικό στο χρώμα.
Φιλίππου 74, Κωνσταντίνου Καραμανλή 126 και Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Τηλέφωνο 2310-480-606. Αχ, τι ωραία! Έρχονται οι ζέστες! Έρχονται οι ζέστες και 350.000 ευρώ ζεστά μετρητά στο δροσερό περιβάλλον του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ετοιμάσου για καυτές καθημερινές κληρώσεις και καυτά jackpot στα slot machines όλο τον Ιούλιο. Αχ, τι ωραία! Έρχονται κέρδη! Λαχνή συμμετοχή με την είσοδό σου στο καζίνο. Και είσοδος δωρεάν κάθε Τετάρτη και Κυριακή από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και ΘΕΑΛ. Cash and Carry υπάρχουν πολλά. Αλλά το Cash and Carry του καφέ και των τροφίμων είναι μόνο ένα. Θερμαϊκός Cash and Carry. Όλα τα είδη του καφέ και των τροφίμων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλέον ροφήματα, απορρυπαντικά, ποτά, αναψυκτικά. 17 χρόνια στο χώρο της χοντρικής. Τώρα και με νέο κατάστημα στην περιοχή αεροδρομίου. Αν είσαι επαγγελματίας, έχεις βρει τον παράδεισό σου. Θερμαϊκός Cash and Carry. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας. Στην περιοχή αεροδρομίου δίπλα στις Θερινές Μούσες. Τηλέφωνο 2310-4747-85. Θερμαϊκός Cash and Carry. Ο παράδεισος του καφέ και των τροφίμων. Πώς θα επισκεφτείς το Regency Casino Θεσσαλονίκη? Με τα λεωφορεία μας, δωρεάν και γρήγορα. Καθημερινά δρομολόγια από Λευκό Πύργο, Καλαμαριά, Τούμπα, Γιαννιτσόν, Ηλιούπολη, δωρεάν μεταφορά από και προς το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες στο 2310-491-100 και στο www.regencycasinos.gr. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και θεά α. Τόσα χρόνια μαζί. Το ξέρεις τόσο καλά. Ένας ήχος του είναι αρκετός για να καταλάβεις πως κάτι χρειάζεται. Δώσε στο Volkswagen σου αυτό που του αξίζει. Εποφεληθείτε των πακέτων Economy για σέρβις με 75 ευρώ, συντήρηση κλιματιστικού με 35 ευρώ και συμμετοχή σε κληρώσεις με υπέροχα δώρα. Μόνο στο επίσημο δίκτυο συνεργατών σέρβις της Cosmocar. Και οικονομικά και με εγγύηση Volkswagen. Τετάρτη σήμερα και οι νεροτσουλιθρομαχίες αρχίζουν. Ποιος θα κατέβει πιο γρήγορα, έξι στη σειρά και βουρ. Οι Multislides είναι έξι ενωμένες νεροτσουλήθρες ιδανικές για κόντρες με φίλους. Life is waterful στη Waterland. Ήταν το δελτίο καθημερινής δροσερής τρέλας από τη Waterland και το Μετρόπολης 95,5. Τι θα γίνει ρε μωρό μου, 10 μαγαζιά για καφέ περάσαμε και δεν σταμάτησες πουθενά. Αν ήταν να πιω ό,τι να είναι καφέ, έπινα και στη μάνα σου. Αφού ξέρεις ότι μόνο στα Φορόλ βρίσκω το σωστό καφέ. Καταστήματα Φορόλ. Με 26 σημεία σε όλη την πόλη, σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Τώρα, 8 νέα καταστήματα σας περιμένουν. Αγίου Δημητρίου, Ιασονίδου, Πλαγιάρη, Επταπηργίου, Μαρτίου, Αλεξάνδρου Βόλου, Αμπελόκηπους και στο νησί της Ήρου. Καταστήματα Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν βούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαρασιόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρο στάθμευση. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Και πού θα πάτε φέτος το καλοκαίρι? Παραλία φυσικά. Διακοπές ή νησί? Ναι, διακοπές σε Φρέτζιο. Με νέο κατάστημα στην παραλία Θεσσαλονίκης θα κάνω κάθε μέρα βουτιά σε άλλη γεύση. Κουντελίνα, νοναμπέλα, βραζιλιάνο, στρατιατέλα, σι σινιόρ, μερσι μποκού. Αναστατώθηκα τώρα. Φέτος κάνουμε διακοπές σε Φρέτζιο. Φρέτζιο, παγωτά και καλαμαθημένος. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και βυθόματο εσείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS
λόγο έχεις. Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάρης. 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 Ελπίδος 34 στις ΙΚΕΣ. Τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε, αυτό είναι Φραγκφούρτη, σαν τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα, εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Σιγά μην ταξιδέψεις στην Καραϊβική για να ζήσεις την απόλυτη περιπέτεια. Πάρε την παρέα σου και έλα να παίξεις στον ολοκένουργιο στίβο μάχης του Magic Park. Με 6 απίθανες πίστες επιβίωσης γεμάτες εμπόδια. Βγες νικητής και κέρδισε κάθε μέρα χρηματικά έπαθλα και πλούσια δώρα. Στίβος μάχης στο Magic Park. Το πιο περιπετειώδες καλοκαίρι ξεκινά. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς, Στέριος Πετκανίτσας, το τηλεφώνο 101 και Mark Μπότσαρη γωνία. Πάτε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν κλειδωθεί έξω από το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριές, οτιδήποτε άλλο. Και αν σας απασχολεί, τότε φροντίζετε και σας το λύνει άμεσα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά. Λέγε, σε βλέπω, τρέχεις, κάνεις. Ζητείτε κοπέλα για εστιατόριο στις Άλπεις μέχρι 30 ετών, ευπαρουσίαστη. Στις Άλπεις, ναι. Άλπεις πού, σε ποια χώρα? Πού είναι η Άλπεις, ρε κόκκινε? Ελβετία έχει. Ναι, εκεί κάπου. Και κάποιες ναι. άλλες χώρες. Εκεί στις Άλπεις, πού ήθελες αυτές? Στις Άλπεις το εστιατόριο που δίνει γαρδούμπες, να πούμε, στην κάτω τούμπα. Συνέχισε. Δίνεται τροφή 3 φορές την ημέρα, ύπνος, ένδυση και 1100 ευρώ. Πας. Κοροϊδία είναι. Κοροϊδία είναι. Ναι. Τέλος πάντων. Ο κατώτατος μισθός στην Ελβετία είναι 3.250 ευρώ. Για τον Έλληνα είναι τόσο. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Τέλος πάντων, όποια κοπέλα θέλει, ας πάρει τηλέφωνο στην γραμματεία, αφήσει τις. Τα έξοδα αυτά είναι για να ζήσει. Αφού σε λέω, θα την ταΐζουν, θα την υποτίζουν. Καλά, τι θα την ταΐζουν. Τι θα την ταΐζουν. 30 ετών θα είναι όμορφη, δεν θα βρει κανέναν γκόμενο εκεί πέρα. Ωραία προϋπόθεση για να πάει. Πρέπει να βρει και γκόμενο. Άκουρε. Στις Άλπεις ποιοι πάνε. Ποιοι πάνε? Τι, θα πάει στην Καλλικράτεια να δει τους γύφτους εκεί, πολύ... τους βουλγαρόγυφτους εκεί που πάνε? Έχει ένα πολύ... Ή θα πάει στην παραλία Διονυσίου που πας εκεί και βρωμάει τον πλακτόν? Επειδή εσύ είσαι άσχετος και εγώ είμαι άσχετος, ναι. Έχει ένα πολύ ωραίο τουριστικό θέρετρο. Φέρετρο έχει. Θέρετρο. Α, θέρετρο. Θέρετρο. Ναι, ναι. Το οποίο είναι κάτι ανάλογο με τη Μύκονο. Ναι. Εντάξει. Πάνε πολλές δροσίδες εκεί. Και τριαντάρα, θα βρει κανέναν. Θα βρει και κανέναν. Για να ανελεύει, θα βρει και κανέναν. Δεν θα πάει στην Καλλικράτεια να βρει κανέναν και σε ένα πλανήτη. Με 3.250 το μισθό, κοροϊδία είναι. Τέλος πάντων, εγώ σου λέω τώρα. Κοροϊδία είναι. Για σένα. Κοροϊδία είναι, ρε φίλε. Δεν μπορεί να ζήσει άλλο με 1.100 ευρώ στην Ελβετία. Μπορεί να πεινάει η κοπέλα, μπορεί να έχει θέματα. Μπορεί να πεινάει και εδώ, δεν χρειάζεται να πεινάει. Εντάξει, σα πάει. Λοιπόν, σε 90-90-90 δώσει τα στοιχεία, θα σα πάρει ο κύριο αυτό και η κυρία, δύο είναι. Να σα κατατοπίσουν όποιο δεν θέλει. Δεν θέλει. Εντάξει, κόκκινε. Εντάξει, okay. Κοροϊδία είναι. Δεν θες απάντηση. Εντάξει, κοροϊδία είναι. Μη θες απάντηση. Άμα θες η αλήθεια, αν δεν σ' αρέσει, αυτή είναι. Τι με νοιάζει εμένα, ρε. Εγώ το είπα, τελείωσες. Για σένα τώρα, εσύ που θες να κάνεις το συνδικαλιστή. Δεν κάνω το συνδικαλιστή, ναι. Λέω αυτό που ισχύει. Κοροϊδία είναι. Ναι. Όταν τα παιδιά μας θα παίρνουν 300 ευρώ και όταν θα παίρνουμε 200 ευρώ. Κοροϊδία θα είναι. Κοροϊδία θα είναι. Ναι. Ας πάει και στην Ελβετία, πας και βρει και κάνα καλό πλούσιο. Γιατί εκεί πάνε πλούσιοι, δεν πάνε κάτι σαν και εσένα πλατιπόηδες και τους δαμπάνιδες να βρωμάν τα πόδια τους στην Καλλικράτεια και στην παραλία Διονυσίου και στη Νέα Ηράκλεια. Άντε, πάνε στα θέματα τώρα. Τελείω. Θέματα, τι θέματα, έχει να πούμε ότι θέλει. Τι θέματα, μωρέ, ήρθαν εδώ χθες τρεις τύποι από τον Εραστέχνη, ρε Ηρακλιαέ Ποντίον Κατερίνης. Ήρθαν εδώ πέρα τρεις ώρες διάσκεψη με τον Κόκκινο. Πήγαμε στον Πάτερ, λέει, πώς το λένε, τον Άθιμο. Αγιώτατος, Παναγιώτατος, πώς τον λένε τον άνθρωπο, να είναι γερός, σαν τα χίλια χρόνια να ζήσει τα ψηλά βουνά, να πούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, και να μιλήσει ο άνθρωπος αυτός στο ραδιόφωνο μας για τον Ηρακλή, να βγάλει ένα λόγο και ένα μέτρο πίεσης.
Ήταν τρεις ώρες ο κόκκινος εδώ πέρα, από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί. Ναι, ο Παναγιώτατος, ο Αγιώτατος κτλ. Μπράβο. Ηρακλειδέας λέει κτλ. Και στο τέλος βγήκε στην εκπομπή του Πάγκου. Και ευτυχώς βγήκε στην εκπομπή του Πάγκου ο Παναγιώτατος. Και σένα σε κλάσανε μια χαρά αυτή την Αρχιεπισκοπή. Διότι ο Πάγκος είναι ένας άνθρωπος συνετότατος, ευγενέστατος, με μεγαλείο ψυχής και ευγενής. Και τον μίλησε πάρα πολύ ωραία, όχι υποκριτικά. Με μεγάλο σεβασμό το μίλησε. Το άκουσα το πρωί και σε συγκινήθηκα να πούμε. Τέλος πάντων, ο άνθιμος είπε αυτά που είπε, καλά έκανε και τα είπε, ωραίο λόγο έβγαλε. Αλλά εγώ έχω μια απορία, ρε κόκκινε. Ναι. Πρώτον, γιατί δεν βγήκε σε σένα, που είσαι θεούσα. Ναι. Εντάξει. Και δεύτερον, γιατί δεν βγάλατε τον Αρχιεπίσκοπο, όχι Αρχιεπίσκοπο, τον Μητροπολίτη Πιερίας, αφού η Ηρακλής ανήκει στην Πιερία. Είναι αεποντίον Ηρακλής. Τι δουλειά έχει ο Μητροπολίτης ο Θεσσαλονικιός με την αεποντίον Ηρακλής, μπορείς να μου πεις. Πού είναι από την Κατερίνη. Κανονικά έπρεπε να πάρετε το Μητροπολίτη, να πούμε, Πιερίας και να βγείτε και να τον πείτε Μητροπολίτα μου κτλ. Τι θέλεις. Εγώ την απόρρεφε, επειδή βγήκε στον Πάγκο, ο Παναγιώτατος έχει κάποιες ώρες. Πρώην Πασόκος είσαι. Εντάξει. Πήρες τηλέφωνο όλη την κυβέρνηση. Εγώ πήρα τηλέφωνο την κυβέρνηση. Έφτασε μέχρι τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, δεν βγήκε όμως άθιμος σε σένα, γιατί φαντάζομαι ξέρει τι αμαρτωλός που είσαι. Προτίμησε τον Γιάννη Πάγκο που είναι συνετότατος, ευγενέστατος, αρτιότατος, ευσεβέστατος κτλ. Και τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο, ο οποίος εντάξει είναι βοηθός του Πάγκου. Σε αυτό το κομμάτι δεν μπορώ να πω τίποτα. Τέλος πάντων, τελειώσαμε. Και κάτι άλλο από το αστυνομικό δελτίο. Με μηχανάκια, 6 οπαδοί του Ηρακλή στο πάρκο Κρήτης βρήκαν ένα παοξί και το σακατέψαν στο ξύλο. Λοιπόν, είχαμε άλλο ένα κρούσμα λοιπόν. Χθες έγινε αυτό. Και άμα θέλεις. Όποιος θέλει αποδείξεις και τα λοιπά, έχω ένα μυστικό αστυνομικό μέσα από την ασφάλεια, ο οποίος έχει καταγράψει το γεγονός. Έχουμε άλλο ένα κρούσμα βίας, δηλαδή οπαδικό, μεταξύ οπαδών του Ηρακλή, οι οποίοι την πέφτουν σε παοξή. Δηλαδή πάλι φτηνά τη γλίτωσε ο παοξής από τους Ηρακλήδες στο πάρκο της Κρήτης. Ξέρεις που είναι το πάρκο της Κρήτης. Δεν μιλάς για επεισόδια. Επειδή εμένα μου αρέσει όμως να μιλάω για επεισόδια, κατάψτα τα λέω εγώ, ας πούμε, για να ακούει ο κόσμος ότι είχαμε και τέτοια εχθές στην πορεία των Ηρακλειδέων. Που θα μου πει τι δουλειά έχουν στο πάρκο της Κρήτης. Τι με νοιάζει εμένα, εκεί έγινε το επεισόδιο. 6 νοματέα λοιπόν βρήκαν τον παόξι και τον κουτουλουμιάσαν. Τον κάναν αλτίωκα. Και είναι καταγεγραμμένα εκεί στην ασφάλεια. Άμα πας, θα σε πούνε τα καθέκαστα. Αφού είναι καταγεγραμμένα, γιατί δεν συλλάβανε τους πρωτέτειους. Τι στούτους? Τους πρωτέτειους των επεισοδίων. Πάρε την αστυνομική διεύθυνση και ρώτα εξηγήσεις. Ρώτα τις εξηγήσεις. Δηλαδή τι θα κάνουμε. Αν έρθει τώρα 6 και συστήσουν σε 5 λεπτά. Δεν θέλει παραπάνω, 3 λεπτά και κάνουν παούλο. Φεύγουν μετά. Ούτε δευτερόλεπτο δεν θέλει. Τι, σε ένα λεπτό σε κάνουν παούλο. Δεν θέλει παραπάνω. Πού να προλάβουν σε. Πού να προλάβουν, ναι. Μέχρι να φωνάξει την αστυνομία έχουν γίνει καπνώσια. Αλλά έχουν φτάσει. Μου λες τώρα ότι η αστυνομία έχει στοιχεία και αφήνει να κυκλοφορούν ελεύθεροι αλήτες. Μη κόκκινε. Άστο. Εγώ το έχω σαν γεγονός. Έγινε ένα γεγονός τέτοιο. Δεν υπάρχει απλά. Αυτά είναι χαζομάρες. Θα πει έγινε ένα γεγονός. Τι γεγονός. Δεν τώρα μιλάς για κάτι το οποίο δεν μ' αρέσει να μιλάω. Είναι κατάπτυστο. Αφού δεν σε αρέσει να μιλάς, άσε να μιλάω εγώ. Πάρε σε άλλο θέμα. Παρακάτω. Τέλειωσε. Θάψτο. Άλλο. Κάψτο. Μην μιλάς. Να σχολιάσουμε, λέει, τις μεταγραφές της ΑΕΚ. Ναι. Άριστες. Ναι. Που σημαίνει τι. Εν συγκρίση με τον υπόλοιπο ομάδο, η ΑΕΚ προπορεύεται. Ναι, με πιο σοβαρότητα. Έτσι. Σωστό. Και κρατάει και κορμό. Σωστό. Η ΑΕΚ είναι η πιο σοβαρή και κάνει την καλύτερη με το καλύτερο σχεδιασμό. Ναι. Σωστό. Πάμε παρακάτω. Τι να πω εγώ για την ΑΕΚ τώρα. Μπορώ να πω κάτι γιατί. Όχι. Εντάξει, αρκεί οι παίκτες οι οποίοι ψωνίζει το καλοκαίρι να είναι ανάλογοι του βιογραφικού τους. Και να είναι υγιείς, να μην είναι σακάτιδες, να μην είναι κουλοχέριδες, να μην είναι κουτσί, να μην είναι προβληματικοί κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Συμφωνώ απόλυτα, σήμερα μαζί σου έχουμε τρομερό ντουέτο. Θα ψαχτώ στον γιατρό, δεν ξέρω. Εντάξει. Πάνω στον Πανιώτη να σου πει τι γίνεται. Θα πω στον Πανιώτη να με πει. Να σου κάνει ένα ηλεκτρονικό. Με χρόνια πολλά. Έχει χθες τα γενέθλιά του, μας έβγαλε έξω το βράδυ. Χθες με τον. Να είναι καιρός. Είναι ωραίος, είναι μπομπιβέρ, τρομερός και φοβερός. Παρακάτω, λέγε. Λοιπόν, ναι. Παρακάτω, ναι, τι. Τι κατάλαβες από τα πρώτα λόγια του μυροφορείου, του Παύλου? Ότι δεν υπάρχει σάλιο. Καταρχήν. Και ότι καλύπτει τον Καρυπίδη. Πρόσεξε να δεις. Πάει να γίνει. Δεν μπορώ να ρωτάς, ρε Γρηγόρη. Πάει να γίνει Αναστόπουλος. Αυτό λέω. Δεν είναι έτσι σχέδιο ο μυροφορείδης. Στο έχω πει πολλές φορές. Ρε τα αγόρι. Βλέπεις ότι ο άνθρωπος. Ναι. Μίλησε καθαρά, ξάστερα, δεν από αυτούς που βάζουν πλάτη σε κάποιον. Πλάτη τον έβαλε. Είναι πολύ εγωιστής. Ναι. Γιατί είπα στα φύγει, θα κάνει. Σου λέω είναι πολύ εγωιστής. Ναι. Εντάξει. Είναι ικανός να είναι πόντιος. Αυτό δεν είναι και κανένα προσόν. Επειδή είναι πόντιος, τι είπα, δηλαδή, παραπάνω μυαλό έχει.
Είναι Πόντιος. Είναι ικανός, επειδή έβαλε στοίχημα με τον εαυτό του. Είναι Πόντιος, τι με λέει. Να θυσιάζει. Δηλαδή το ίδιο. Το είναι ευεργέτημα που είναι Πόντιος, δηλαδή. Τι είναι, δεν νομίζω ότι είναι κακό που είναι Πόντιος. Και τι, και καλό, καλό είναι. Ναι. Καλό γιατί. Πεισματάριδες είναι Πόντιος. Τι είναι πεισματάριδες. Είναι γνωστοί πεισματάριδες. Α, σε μερικό και με τους Πόντιους τώρα. Παρακάτω. Λέει. Είναι γνωστοί πεισματάριδες. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Είδα εγώ το Σαββίδι 6 χρόνια ένα κύπελο πήρε. Πεισματάριδες. Ο Σαββίδης, φίλε. Πάμε, μη. Έχει δύο πράγματα. Θα παρασυρθείς τώρα για το Μυροφορίδη, μιλάμε. Θα πας σε άλλο θέμα. Άστο, θα μου πεις μετά για τον. Σου λέω για το Μυροφορίδη. Σου λέω, λέγε. Πες κάτι διαφορετικό. Λέγε, ρε, τα γόρι μου. Ο Μυροφορίδης. Λέω και σου λέω. Σου λέω και τι. Ο Μυροφορίδης. Ναι, ναι. Λέει τα πράγματα όσο έχουν. Ο Μυροφορίδης είναι κότα. Εγώ δεν υπάρχει, λέω, ότι θα πάω στον Άρη και ναι. Την άλλη μέρα πήγα στον Άρη. Ναι. Εντάξει, για τον πλανήτη Άρη εννοεί. Ναι. Δεν λέω ότι θα πάρω πρωτάθλημα και την Ελληνική. Ρε, τι κατάλαβες από το αυτό. Λίγα πράγματα θέλει ο κόσμος. Λέω, κάνει πλάτη τον Καρυπίδη, θέλει να κερδίσει χρόνο. Έδωσε απάντηση. Ναι. Και λέει, δεν έχουμε λεφτά. Έδωσε απάντηση για σένα. Ότι τι. Ότι κάνει κουμάντο και ότι προχωράνε όλα κανονικά και αυτός δεν τρέχει. Κάνει κουμάντο. Ποιος κάνει. Αφού θέλω τον Τότσα να φέρει, αλλά πώς κάνει κουμάντο. Και επειδή θέλει. Και πώς είναι. Δηλαδή, την καλημέρα δηλαδή στο γάμο αρχίζει τα μπουνίδια. Επειδή φάγατε ένα ψάρι, νομίζω ότι ό,τι λέει αυτός γίνεται. Κάτσε ρε κόκκινε. Από πού είναι, εδώ έχει γίνει σύγκρουση. Έγινε φασαρία. Άκου να δεις. Σου λέει δεν θέλω τον Τότσα, θα τον πάρω. Λοιπόν, άκου, να ο άλλος λέει δεν θέλω τον. Τέτοιες συνεργασίες. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Τέτοιες συνεργασίες είναι καταγεγραμμένο ότι διαλύονται. Ναι. Ναι, άκου λοιπόν. Λέγε. Υπάρχουν δύο είδων άνθρωποι. Ναι. Αυτοί οι οποίοι πάνε στο γραφείο του ιδιοκτήτη. Ναι. Παύλα αφεντικού. Ναι, ναι. Με τις δικές τους αντιλήψεις και βγαίνουν με τις αντιλήψεις του ιδιοκτήτη. Ναι, όπως είμαι εγώ. Ή αυτοί οι οποίοι πάνε. Ναι. Εφόσον μιλάμε είναι συνετοί και σοβαροί. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ναι. Για επαγγελματίες μιλάμε. Ναι, 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 ναι. Και εμένουν στις απόψεις και βγαίνουν με τις δικές τους απόψεις. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έχουν την πειθό ή υπάρχουν οι ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν την πειθό. Ρε μην... κόκκινε, μην κουράζεσαι. Λοιπόν, ο Μυροφορίδης. Λεφτά δεν υπάρχουν. Δεν, τελειώ, δεν, τελειώ, ωραί, δεν τελειώσα. Μου, τι με ο Μυροφορίδης δεν ανοίξει αυτούς. Δηλαδή, ο Τωτός αποδεδειγμένα δεν ξέρει από πάνω. Ποιος είναι ο Τωτός, ρε κόκκινε. Ο φίλος. Ο φίλος μου. Ναι, ο Θόδωρος ο Καρυπίδης. Το λες. Το ντε, δεν το λένε Θόδωρο, Τωτό, Τέο. Το λέει. Δηλαδή, άμα έρθει και σου δώσει δύο μπουνίδια. Να μου δώσει δύο μπουνίδια γιατί τον έβρισα. Τον είπα στραβό, τον είπα άσχημο. Τον είπα κοντό, τον είπα κάτι. Εσένα μα σε πού στο ράδιο, αγόρι μου. Δεν είμαι αγόρι σου. Και το λες τον άλλον, επιχειρηματία, 40 ετών. Είπα ότι είναι τυχοδιώκτη. Είναι κακός. Εγώ δεν είπα τίποτα ναι. Για. Ποτέ δεν το χαρακτήρισα. Ποιος έχει μπλέξει με. Δεν το ναι. Κατηγόρησα. Το λες το εσύ. Εσύ βρε μπούλι που τρως δύο μπουγάτσες για να ξυπνήσει, λες τον εσύ άλλον. Εσύ δείχτηκες για λογαριασμό του. Όχι, του λέω, έρθει τώρα και σε κοπανίσει δύο χρόνια. Γιατί, επειδή τον είπα το. Δηλαδή, αν τον έλεγα τέο, τι θα πειράζει. Το, άλλο τέο, άλλο το. Δεν το είπα υποτιμητικά πάντως. Να με συγχωρείς. Αν πάμε σε μια ταβέρνα, ας πούμε, και είμαι εγώ, εσύ και ο Καρυπίδης, και τον πεις το και σου δώσει ένα μπάτσο. Μπάτσο άλλο, ναι. Δύσκολο. Δύσκολο. Πολύ. Τον έχεις δει από κοντά. Και λοιπόν. Θα σου δώσει, έχω κουράδο μηχανή, θα σου δώσει κάτι σφαλιάρες. Πώς θα τον πεις το. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, λέγει. Δηλαδή, εσύ τι κάνεις δικηγόρος τώρα ή το ψάρι τόσο ακριβώς. Όχι, όχι. Πάντως υποτιμητικά δεν το είπα. Τέλειος. Εσύ προσπαθείς να δημιουργήσεις μια κατάσταση. Δηλαδή εμένα. Εγώ λέω ότι αυτός ο άνθρωπος ναι, ναι. Διοίκησε, προσπάθησε, με τα λεφτά αποδείχθηκε ότι δουλειά δεν μπορεί να κάνεις. Δεν φτάνω μόνο τα λεφτά. Έκανε τη δουλειά του δύο χρόνια, την πρώτη χρονιά πήγε καλά. Ποιος? Ο Καρυπίδης. Ναι. Την πρώτη χρονιά πήγε καλά. Ναι, ναι. Τη δεύτερη χρονιά δεν φτάνω μόνο τα λεφτά. Ναι. Είχε την ακριβότερη ομάδα στην κατηγορία, ναι, ναι. Αλλά δεν μπορούσε να την ανεβάσει. Και μάλιστα το περάσανε με διαφορά. Ρε τα αγόρι μου. Ο Μυροφορίδης δεν είναι ότι βάζω 2 εκατομμύρια γιατί ευρώ. Γιατί κουράζεις τον δεν κόσμο κόκκινε. Ή θα γίνει αυτό που λέει. Είπε ο Μυροφορίδης με άλλα λόγια γιατί δεν μπορεί να το πει ανοιχτά. Έξυπνα ωραία ελληνικά και κόλπα ωραία. Δεν υπάρχει φράγκο. Ναι. Ξέρω που ήρθα. Δηλαδή ξέρω σε τι γιάφκα έχω πέσει. Ξέρω που ήρθα 2 φορές το είπε. Το ξέρω που ήρθα. Δεν σημαίνει ξέρω σε τι ωραίο περιβάλλον που ήρθα και τι όμορφα που είναι όλα. Ξέρω σε τι μεγάλη ομάδα ήρθα. Ξέρω που ήρθα. Α, κοίτα, ηχολήπτη. Θα όλα πει, αχ, ξέρω που ήρθα, ξέρω που ήρθα. Ήρθα σε μια ομάδα καταπληκτική, ξέρω που ήρθα. Ή να πει, ξέρω που ήρθα. Το ξέρω που ήρθα, έπεσα στα σκατά. Αυτό θα πει, ξέρω που ήρθα. Που σημαίνει ότι εγώ λύνω κάθε μέρα και ένα πρόβλημα. Που σημαίνει είμαι ο ήρωας του Άρη. Είμαι αυτός ο οποίος βάζω να κάνω το απίθανο, το απροσπέλαστο. Δεν υπάρχει sense και θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Ενώ θα έπρεπε να πει σήμερα 4-5 Ιουλίου πώς το διάλογο είναι, οι 5 παίκτες ποιοι είναι, οι προκαταβολές που ήρθαν, ο προπονητής, ο βοηθός, η προετοιμασία και τελειώσαμε. Το κατάλαβες αυτό λέω εγώ. Εσύ λέει ο Μυροφορίδης και ο Τωτός και ο Ντόναλτ και ο Φέθλη. Δηλαδή το Μυροφορίδη όταν τον λες Μύρο
ή κάτι άλλο πρέπει να θίγεται. Ωρε γαμό το ρε, πού να κατάλαβες. Ρε αντικοινωνικοί άνθρωποι, ρε αντικοινωνιολογικοί άνθρωποι. Είναι μερικά πράγματα τα οποία είναι λεπτά σε αυτή τη ζωή. Συμφωνώ. Εντάξει, και εσύ λεπτότητα δεν έχεις. Υπενήσεις σε κάτι. Ναι, είσαι γουρουν άνθρωπος, χοντρά άνθρωπος, δώσ' το πω. Χοντρά άνθρωπος. Χασάπης έπρεπε να γίνεις. Δεν έπρεπε να γίνεις δημοσιογράφος. Χασάπης, να παίρνεις τα κρέατα. Ακόμα και οι χασάπηδες στις ιδιωτικές τους στιγμές είναι γλυκύτατοι. Εγώ έχω ένα φίλο χασάπη το Κρέτη, είναι γλυκύτατος. Στις ιδιωτικές τους στιγμές. Στις προσωπικές τους στιγμές. Εσύ και στις, σε ένα βόδι μανό. Τα ξέρεις τα βόδια τα μανό. Εκεί στις αίρες ξέρεις. Εσύ από ζώα ξέρεις καλά. Ναι, καλά, τι. Έχεις διατελέσει ζώων. Ναι, καλά, καλά. Άτροπο γομάρι να πούμε. Λέγε. Λοιπόν. Μιλήσαμε για Ηρακλή. Μιλήσαμε για, τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης που κακώς βγήκε και έπρεπε να βγει ο Μητροπολίτης Πιερίας. Είσαι Σαύρα, Βρωμερή και Τρισάθλια. Εγώ είμαι Σαύρα, Βρωμερή και Τρισάθλια. Επίτιμος πρόεδρος του Ηρακλή είναι. Ποιο Ηρακλή, του Εραστέχνη Ηρακλή. Ο Εραστέχνης Ηρακλή τι είναι, αεποντίον Κατερίνης δεν είναι. Τα αφημεί στην Κατερίνη, δεν τα έχει. Τι δουλειά έχει ο Άνθιμος με τη Κατερίνη στην ομάδα. Λοιπόν. Του είπανε αυτοί εδώ ότι κύριε Άνθιμε, εμείς δεν είμαστε Θεσσαλονικοί, πήγαμε στην Κατερίνη. Και αν είμαι εγώ Μητροπολίτης Κατερίνης Πιερίας, δεν πρέπει να θυχτώ εγώ τώρα που δεν βγήκα εγώ στο ραδιόφωνο να μιλήσω. Θύχτηκε ο Κατερίνης δηλαδή. Εγώ άμα ήμουν θύχτηκα Κατερίνης, άμα ήμουν ο θύχτηκα Κατερίνης, θα θυγόμουν. Τι να σου πω τώρα. Ο Εχοδιέτης. Ναι, ο θύχτηκα Κατερίνης. Μετά τον Εχοδιέτης, ο θύχτηκα Κατερίνης. Τι να σε πω. Πάμε και στην ομάδα τη καρδιά σου. Πάμε. Λοιπόν, τι βλέπει να γίνει στον ΠΑΟΚ. Θα έρχεται ο Μακ. Καταρχήν να πω στου παοξίδε ότι πρέπει να πανηγυρίζουν που κάνει το δύσκολο τσόα και δεν έρχεται. Έχω εξηγήσει το λόγο. Όχι, δεν το ξέρω το λόγο. Αγωνιστικό είναι το λόγο. Αγωνιστικός είναι ο λόγος. Δεν μου αρέσει να το φύλακα. Εσένα δεν σου αρέσει. Σ' άρεσε ο Αμπάρης δηλαδή. Ναι. Σ' άρεσε ο. Τώρα μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Γιατί... Πώς το λέγανε αυτό το τραπέζι που δουλεύει στον Πάοκ που ήταν πέσει στον Ηρακλή. Ο Πιλιοτόπουλος, ο Βαγγέλης. Στον Ηρακλή έπαιζε μπάλα και ήταν στον Πάοκ. Ποιο Γκιτσιούδη. Στο τεχνικό τίμ είναι προπονητή θεματοφυλάκων στον Ηρακλή. Ο Γκιζέλη. Ο Γκιζέλη. Σ' αρέσει ο Γκιζέλη δηλαδή και δεν σ' αρέσει ο Τσόα. Σ' αρέσει ο Γκιτσιούδη εσένα. Ο συγχωρεμένος ο Παπαδόπουλος Πέτρο για από τα πλάγια out goal. Σ' άρεσε εσένα. Σ' άρεσε εσένα και δεν σ' αρέσει ο Τσόα. Είναι και σοβαρά γι' αυτό. Εντάξει, τι να σου πω, ρε φίλε. Ναι. Δεν σ' αρέσει. Εντάξει. Μην τον παίρνει εσύ. Πάει τελείως. Δεν σ' αρέσει. Δηλαδή όταν μας κλάνει κάποιος, λέει δεν γουστάρω αυτό στην ομάδα, το βγάζουμε κουσούρι. Ο Άρντα πέρσι ο Κουλιάνος έλεγε το δεκάρι του Πάου και τώρα το βγάλαμε τρελό να πούμε. Πριν έρθει. Ναι. Το φυσφής. Για τον Άρντα θα λες την αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Δεν τον θέλουν. Πώς? Δεν τον θέλουν. Ναι. Γιατί δεν τον θέλουν. Ξέρω εγώ. Να μας πούν γιατί δεν τον θέλουν. Ναι. Άλλο. Όχι ξαφνικά τον βγαλαμάκριστο. Άλλο. Όχι ξαφνικά τον βγαλαμάκριστο. Ναι, ναι. Κάτι δεν άρεσε με τον Νουάρ. Ναι, ναι, ναι. Κάτι φωτογραφίες σε social media, κάτι ιστορίες. Ναι. Να βγουν και να πούνε. Ναι, σωστό, ναι. Την αλήθεια. Εντάξει. Σωστό, ναι. Η αλήθεια. Με την αλήθεια ποτέ κανείς δεν θίξει. Όχι. Εντάξει, δεν είναι κακό. Δικαίωμά σου. Μπράβο. Αλλά πες το. Ότι φίλε, αυτό δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει παίκτη που κάνει τα μαλλιά του περμανάντ. Ναι. Πες το, δεν σ' αρέσει. Θεμητό, δικαίωμά σου. Δικό σου το μαγαζί, θες παίκτες με κοντά μαλλιά. Εντάξει. Με μακριά μαλλιά. Ναι. Με ίσια μαλλιά. Ναι. Σε ενοχλεί το περμανάν. Ναι. Πες το όμως. Μην το πας εκεί. Ξαφνικά ο παίκτης κόβεται. Στην 7η. Μπράβο. Η μη αυτόματο κυβότη έχεις. Η μη αυτόματο. Ναι, τι σημαίνει η μη αυτόματο. Πού να ξέρεις από αμάξι. Όχι, πες μου, τι είναι σημαίνει. Και αυτόματο είναι και με ταχύτητες. Και είναι 7 σχέσεων. Από αμάξια δεν ξέρει. Μπορεί να ξέρει το ζεσκιάδι και να τον εξυμνήσει τον άνθρωπο δηλαδή, για την ωραία εταιρεία που έχει. Η εταιρεία αλλά από... που με εμπιστεύεται όλα τα αυτοκίνητα και τα οδηγώ είναι χαζή και είσαι. Φυσικά. Τι είναι έξυπνοι είναι που δίνουν αμάξι σε κάποιον που δεν ξέρει τι είναι το ημιαυτόματο του κυβότη 7 σχέσεων. Εσύ έμεινε στην Καζόλαπα την πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, πουλάντα 1500 που είχε ο Ιπποκράτης ο ξάδερφός. Ωχ, ο Θεός Γιώργος το είχε ναι. Το λάντα. Το λάντα. Τι Ρώσικοι Μερσεντές, έτσι μας λέγανε. Τι Ρώσικοι Μερσεντές, ναι. Και το Fiat Miraflore ποιον είναι. Ναι. Εντάξει, το που το γυάλιζες κάθε φορά που το έβλεπες. Εγώ δεν γυάλιζα κανέναν. Ο Νίνο γυάλιζε τον Ποδάρα, να πούμε. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία. Ναι. Τι έγινε. Κάτι έγινε. Θα το πέρα. Τι είναι αυτό. Για μένα είναι. Όχι. Για μένα είναι. Γενικά, για το διευθυντικό. Για μένα είναι, βρε. Τον έβαλα τον άνθρωπο να με εκτυπώσει κάποια πράγματα. Άστο, με συγχωρεί, χίλια συγγνώμη. Η περιέργειά σου. Ορίστε. Σε μένα τα έδωσε. Σε σένα τα έδωσε γιατί είσαι δεκτικός. Από τάκτη. Ναι. Εντάξει. Στον είπες για μένα είναι πάρτι. Επειδή είσαι μικρότερος αλλά φέρεσαι γυρότερος και επειδή δεν παλιμπαιδίζεις το είσαι πιο βαρύς από μένα, το έδωσε. Ασυναίσθητα το έδωσε. Εγώ είμαι γυρεότερος. Όχι. Είσαι νεότερος, ναι. Αλλά συμπεριφέρεσαι σαν γυρότερος. Κατάλαβες. Συμπεριφέρομαι σαν γυρότερος. Έχεις αρχίσει να βαραίνεις, μιλάς αργά, κάνεις ράνεις. Σε φταίει το ένα, σε φταίει το άλλο. Ενώ εγώ επειδή δεν είμαι. Βιάζεσαι. Ναι. Σημαίνει ότι πας γρήγορα. Εγώ πάω αργά για να φτάσω γρήγορα. Ναι.
Ναι. Έτσι μας λέγανε στο δημοτικό. Έτσι πάω αργά για να φτάσω γρήγορα. Και στην οδήγηση ισχύει αυτό και παντού. Μπράβο. Ναι. Η ταχύτητα είναι για δεδομένα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ και εσύ. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να πει. Δηλαδή, μου λέει κάποιο. Ναι. Καλά, ρε, μας δικαιώνει, Ηρακλήδας. Ναι. Λέει και τι θα γίνουμε. Θα πάμε να παίξουμε εμείς, τι σε νοιάζει. Ας δικαιωθούμε. Θα πάμε να βγάλουμε δελτίο εμείς. Ναι. Τι σημαίνει ότι μπορούμε να παίξουμε μπάλα 5 λεπτά και πάρε με 100 μένα. 5 λεπτά και πάει έμφραγμα. Ναι. Λογικό είναι. Ας δικαιωθεί ο Ηρακλής και ποιος θα παίξει εμείς. Μην το πας από το ένα στάλο. Στον ΠΑΟΚ είχαμε μείνει. Στον ΠΑΟΚ αφού δεν σ' αρέσει, με έβγαλες ότι πάλι μπεδίζω. Γέρο, με έβγαλες τι. Για τον ΠΑΟΚ να σου πω. Σου είπα ο Τσόα, δεν τον έβγαλα εγώ. Δεν σ' αρέσει. Δεν μου, και στο είπα όταν υπήρχε στην επικαιρότητα και λέω δεν πρέπει να έρθει ένας τερματοφύλακας σαν τον Τσόα. Ναι. Ο Μπρίκιτς κακός είναι στον ΠΑΟΚ. Ναι. Έπρεπε να έχει φύγει. Ναι. Εντάξει. Όχι, δεν έπρεπε να έχει έρθει. Από τη στιγμή που κακός ήρθε, έπρεπε με κάποιο τρόπο να εκκληθεί το συμβόλαιό του. Δεν μπορεί παιδιά τα οποία είχαν να δώσουν κάτι ή έδωσαν κάτι να φεύγουν με τέτοια. Το Πασχαλάκι πώς το βλέπεις τώρα που θα έρθει. Καλός. Είσαι σίγουρος. Γιατί το είπες χθες, το λες και σήμερα, ναι, και συνεχίζεις. Ναι. Για προχώρα το. Στα κτέλ πήγες τελευταία. Εγώ πήγα τελευταία. Ναι, πήγα. Ωραία. Πολύ ζέστη έχει. Όχι, ρε, τα προσέχουν. Τα προσέχουν. Ναι. Εντάξει. Πεντακάθαρα, είναι μπράβο. Το Πασχαλάκι θα πάρουν τώρα. Τι μα λέει τώρα. Λες να όχι πάρουν. Ο Τσόα, όχι ο Μοτσόα, όχι ο Ρέις, πώς το λέει τον άλλον. Πάει τελείως. Ρέις. Ο Ρέις. Ρέι λέγεται. Ο Ρέι. Ρέι. Αρχηγός στη Ροζάριο. 1,5 εκατομμύριο θέλει η ομάδα. 400 χιλιάρικα το χρόνο αυτός. Θα τα δώσουνε. Και να σκόρω εγώ μια πρόταση. Για δεν πάω να πάρω το Ρομπέρτο, ρε. Το Ρομπέρτο. Ναι, το Ρομπέρτο, γιατί δεν πάω να πάρω το Ρομπέρτο. Έχω χάσει επεισόδια που παίζει τώρα. Γιατί δεν παίρνουν το Ρομπέρτο. Ποιος είναι να έρθει πάλι πίσω στην Ελλάδα. Γιατί δεν πάνε να τον πάρουν. Και με πιο λίγα χρήματα. Γιατί δεν πάνε να πάρει το Ρομπέρτο. Καλή περίπτωση, ναι. Καλή περίπτωση. Άμα θέλει από το ψηλό ράφι να πάρει τερματοφύλακα, να πούμε. Αλλιώς θα πάρει τον Πασχαλάκη και τον Ζήμκοβιτς και θα και μια χαρά. Γιατί δεν πάνε να πάρει το Διούδη. Το Διούδη. Ναι, γιατί δεν πάνε να πάρει το Διούδη. Που τον θέλει δανεικό ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός. Γιατί δεν πάρει το Διούδη. Αυτό τώρα πάλι. Χειρότερο από το Γλύκο. Αυτό τώρα πάλι πώς φαίνεται. Μία ή άλλη. Αυτό πάλι πώς φαίνεται. Τι πώς μου φαίνεται. Ο Διούδη. Τον Διούδη. Ναι, ναι. Δεν τον αγοράζει ο Παναθηναϊκός. Με τι λεφτά τον αγοράζει ο Παναθηναϊκός. Του Survivor. Με τι θα τον αγοράζει. Πολύ ωραία το λες. Θαυμάσια. Πολύ ωραία ο προβληματισμός. Είναι τρομερός, βέβαια. Βέβαια, τρομερός. Πώς σου φαίνεται το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός, ναι, εν έτη 2017, mm, ζητάει ιδανικό παίκτη από τον Άρη. Ναι. Κατάντια για τον Παναθηναϊκό είναι. Εγώ αν ήμουν Παναθηναϊκός, θα έπεφτα από το Λυκαβητό επάνω. Θα έπεφτα από το Λυκαβητό. Σαν βόδι θα έπεφτα από κάτω, θα με μαζεύανε. 400 κιλά. Για αυτόν τον λόγο. Ναι, θα έπεφτα από το Λυκαβητό. Επειδή ζήτησε ο Παναθηναϊκός παίκτη ιδανικό. Παίκτη ιδανικό από τον Άρη. Από το Λυκαβητό πέφτεις. Αν είσαι Παναθηναϊκός. Θες Ακρόπολη, πού θες. Την Ακρόπολη του Γλά. Πού πια θες εδώ. Για την Ακρόπολη θα κάνεις περισσότερο θόρυβο. Πιο πολύ θόρυβο θα κάνεις. Από κάπου να κάνεις θόρυβο. Διούδης. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την πολιτική του Αλαφούζου. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εδώ να σου πω κάτι τώρα, γιατί ναι, πρέπει να είστε δίκαιοι. Ναι. Λέγαμε τον Μπάουξη. Ναι. Για την οικονομική ευρωστία του Σαββίδη που, κάνει, που θα βοηθήσει να καθαριστεί και ο Θερμαϊκός. Ναι. Ο Αλαφούζος που να είναι γερός, βγάζει ένα σκασμό λεφτά από την παραγωγή που κάνει από αυτή την τηλεοπτική παιχνίδι. Ναι. Δεν πρέπει, ρε φίλε, να βοηθήσει και την ομάδα. Θα σου πω. Ερώτηση. Θα σου πω. Ο Σαββίδης θέλει να μπει στο πολιτικό παιχνίδι λόγω των ρώσικων συμφερόντων. Έχει ένα λόγο τέτοιο. Και δίνοντας χρήματα να καθαριστεί ο Θερμαϊκός ή ζητώντας να καθαριστεί ο Θερμαϊκός, γνωρίζοντας ο ίδιος ότι δεν θα του το επιτρέψουν. Γιατί ξέρει ότι δεν θα του το επιτρέψουν, θα κερδίσει πολύ καλά σχόλια από τους Βορειοελλαδίτες. Σου λέει ο άνθρωπος κτλ. Ο Αλαφούζος είναι πιο στίγνος, λέει. Έχω αυτές τις εταιρείες. Αυτή η εταιρεία είναι ο Παναθηναϊκός. Είναι προβληματική. Ναι. Δεν θα πάρω εγώ από την εταιρεία που είναι, έχει αποθεματικό, ρε παιδί μου, για να τραβήξω χρήματα να δώσω στην προβληματική. Δεν το κάνω. Η διασπορά, ξέρεις τι είναι. Ποια είναι η διασπορά. Η διασπορά. Ποια πες την ίδια. Έχεις 100.000 ευρώ. Έχω 100.000 ευρώ. Και λες είναι μια εποχή. Ναι, ναι. Που τίποτα δεν είναι σίγουρο. Ναι. Κάνω με 10.000 ευρώ ένα καφέ. Ένα μπαμ. Σωστό, ναι, καλά το είπες. Με 10.000 ευρώ κάνω ένα φούρνο. Φούρνο, ναι. Και με 10.000 ευρώ κάνω ένα πάρκο φωτοβολταϊκά. Μάλιστα. Τυχαία τα νούμερα, να μην παρεξηγηθεί κανένα. Ναι, παιδί μου, παράδειγμα φέρνεις, ναι. Λοιπόν, λες ότι τα φωτοβολταϊκά βρέξει χιονίσει, 2 δραχμές το μήνα θα μου τα φέρουν. Δεν το σκέφτεται έτσι όμως. Να σου πω. Αυτός, ναι. Λες, αυτό είναι για κάποιον που προσπαθεί να επιβιώσει. Και μιλάω για κάποιον άλλον. Λες, άμα δεν πάει καλά ο φούρνος, θα πάει καλά το καφέ. Δεν μπορούν όλα να πάνε χάλια. Ο Αλαφούζος είναι ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού. Όχι. 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 Οι άλλες εταιρείες είναι διαχειριστής. Είναι διαχειριστής. Διαχειριστής. Ο διαχειριστής δεν πρόκειται να κάνει αυτό που θα έκανε ο ιδιοκτήτης. Προφανώς. Με ενημερώνει ένας φίλος ότι ο Ρομπέρτο έκλεισε στη Μάλαγα.
Κακός για τον ΠΑΟΚ. Πολύ καλός θεματοφύλακας. Ναι, αλλά δεν χάθηκε ο κόσμος. Ναι, δεν χάθηκε ο κόσμος. Α, πάρε τον Πασκαλάκη, το ίδιο. Όχι. Λάξει. Ανέφερες ένα όνομα, ρε φίλε. Ναι. Ανέφερες να πάρει ποιον θέλει. Αλλά για τον Ρομπέρτο που είπες, αφού έκλεισε αλλού, δεν μπορεί. Οπότε συζητάμε σε κάτι άλλο. Πολύ ωραία, τέλειωσε. Εντάξει, λοιπόν, πρέπει να ολοκληρώσουμε την ώρα, καθώς είναι 3 και 1 πρώτο λεπτό. Ολοκλήρωσε την ώρα. Η εκπομπή είναι προσφορά από τους αδερφούς Κωνσταντινίδου, τους οποίους μπορείς να έχεις οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου, τηλεφωνώντας τώρα στο 18133, έχοντας μπροστά σου μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Οπότε για οριστική διαγραφή αυτοκινήτου, 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδου, το κάνετε τώρα για να είναι την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά εδώ είμαστε με για γραμμές, να ανοίξουμε γραμμές. Θέλετε να ανοίξουμε γραμμές, να πούμε ό,τι θέλετε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Mega Outlet. Εκπτώσεις στις εκπτώσεις με ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Το αποφάσισα. Αλλάζω ζωή. Χωρίζεις, μεθαναστεύεις. Κάτι πιο ριζικό. Βάφω το σπίτι. Πολύ χρώμα, μοντέρνο στυλ, νέα ενέργεια. Αφού βάφεις, κάντο σωστά. Κάντο με Vitex. Για απίστευτη ποιότητα και μοναδικές τιμές. Από τον Κοσμάογλου. Για ποικιλία, εξειδικευμένες χρωματικές προτάσεις και τεχνοτροπίες. Μήπως χρειάζεστε και εσείς νέο χρώμα στη ζωή σας. Βάψε ό,τι θες, μόνο με Vitex. Από τον Κοσμάογλου. Τον ειδικό στο χρώμα. Φιλίππου 74, Κωνσταντίνου Καραμανλή 126 και Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Τηλέφωνο 2310-480-606. Το MOV Ευρώπουλο. Ένα σπάνιο πουλί που ξεχειμονιάζει και ξεκαλοκαιριάζει πια μόνιμα στις πανέμορφες λίμνες της Ζωζάνης, Γενέβης, Βασιλείας, κατακλείζοντας το βόρειο οικοσύστημα και τραπεζοσύστημα, καθώς φεύγει σε Σμήνη από τον Νότο. Μετάφραση Toyotomi. Απόδοση Toyotomi Inverter Α3 Plus. Σε αυτό το κλίμα, κλιματιστικό Toyotomi. Ούτε ένα ευρώπουλο για πέταμα. Toyotomi, η ιαπωνική απάντηση στον κλιματισμό. Μην κοιτάς την τεχνολογία να εξελίσσεται. Οδήγησέ τη. Megan Open Days. Από 26 Ιουνίου έως 8 Ιουλίου. Έλα στις εκθέσεις Renault, οδήγησε το νέο Renault Megane και απόκτησέ το με προνομιακό επιτόκιο 3,9% και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Megane Open Days στη Lion Ελλάς ΑΕ. Έλα σήμερα στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών ή κλείσε test drive στο 2310-492-500. Σε περιμένουμε. Βάλε στάνταρ στο αυτοκίνητο, ρε Γιάννη. Και γιατί να βάλω στάνταρ? Γιατί έχουν μέχρι και 4 χρόνια εγγύηση. Και γιατί έχουν 4 χρόνια εγγύηση? Γιατί είναι μπαταρίες τελευταίας γενιάς με εξελιγμένη τεχνολογία Punch Grid και Grid Protection. Και τι σημαίνουν αυτά τα Punch και τα Grid? Θα με σκάσεις. Σημαίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη απόδοση από τις κοινές μπαταρίες και σε τιμή στάνταρ. Και δεν μου λες, αφού έχει 4 χρόνια εγγύηση, πόσο μπορεί να κρατάει ρε εσύ αυτή η μπαταρία? Ωρε φίλε. Θες μπαταρία για το αυτοκίνητο? Βάλε στάνταρ. Η μοναδική στην Ελλάδα με εγγύηση μέχρι και 4 χρόνια. Γιατί κουφώματα πλάσμα? Γιατί έχουν φοβερό design. Προσφέρουν άψογη θερμομόνωση. Είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών με πιστοποίηση ISO και CE. Έχουν 10 χρόνια εγγύηση. Θέλετε κι άλλους λόγους για να αποκτήσετε κι εσείς τα κορυφαία κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά πλάσμα? Έχουμε 50 χρόνια κουφώματα πλάσμα Μαυρίδης και τιμές χονδρικής και άψογη τοποθέτηση από εξειδικευμένα συνεργεία. Βρείτε τα στο εργοστάσιό μας 3.000 τετραγωνικών μέτρων, 21ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων, και απολαύστε τα στην έκθεσή μας 800 τετραγωνικών μέτρων στροφή Μεσημερίου. Τηλέφωνο 2392-091.000. Το ωραιότερο κάστρο άνοιξε τις πύλες του για το καλοκαίρι και σε περιμένει. Μπονσατό, στο δασόκτημα ωραίο κάστρο. Μπονσατό, για ποτό και φαγητό με την παρέα σου. Ασυναγώνιστη θέα, ιδανικό περιβάλλον, χαμηλή μουσική και ωραίες γεύσεις. Ιδανικός πολυχώρος για δεξιώσεις μπροστά στη φωτιζόμενη πισίνα με την υπογραφή της Hutto Catering. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο όλη την ημέρα με πάρκινγκ και παιδική χαρά. Τηλέφωνο 694-600. Μπονσατό, το όνειρο στην κορυφή.
κορυφή του Ωραιοκάστρου. Πλακάκια θες? Εμιγκρές. Τώρα πλακάκια τείχου και δαπέδου όλων των διαστάσεων σε στόκ μόνο 5 ευρώ και 90 λεπτά. Εμιγκρές. 16ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Τηλέφωνο 2310-466-314. Επειδή τέτοιες προσφορές τις θες. Να ζήσεις energy και χρόνια πολλά. Ρεύμα να δίνεις και δώρο δροσιά. Σβήστε, σβήστε γρήγορα. Μα μόλις το ανάψαμε και έχει και κάψωνα. Χαλαρώστε, όταν στην Energy κλείνουμε 5 χρόνια. Εσείς μπορείτε να ανοίξετε και τα κλιματιστικά και νέο κεφάλαιο με το λογαριασμό του ρεύματος. Με 5 ώρες δωρεάν ρεύμα κάθε μέρα για 5 ολόκληρους μήνες. Η έκπτωση υπολογίζεται στην υψηλότερη χρέωση της ημερήσιας κατανάλωσης. Καλέστε τώρα στο 18101 για την πενταπλή ευκαιρία Energy. Energy, τάση για καλύτερη ζωή. Με την αξιοπιστία του ενεργειακού ομίλου Χανδρή. Ισχύει για νέους πελάτες έως 31 Οκτώβου με 18 μήνη δέσμευση. Για πού το έβαλες, νεαρέ μου? Έχουμε ραντεβού με τον μπαμπά να περάσουμε εκταίο. Και πού θα γίνει αυτό? Στο τεχνικό, βρε μαμά. Εκεί που ελέγχουν το αυτοκίνητό σου, για να δουν αν είναι όλα εντάξει. Γιατί πάνω απ' όλα μετράει η ασφάλεια. Έτσι δεν είναι, μπαμπά? Έτσι είναι, μεγάλε. Auto Technique, το κταίο των μηχανικών. Τηλέφωνο για ραντεβού 2310-685-800. Φέτος το καλοκαίρι, μία είναι η λύση. Ζορπίδης τουριστικός οργανισμός. Κλείνεις τις διακοπές των ονείρων σου, πληρώνεις σε 12 άτοκες δόσεις και πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ζορπίδης.gr. Και φέτος το καλοκαίρι, χωρίς άγχος. Κάνε κράτηση τώρα. Είναι το σπίτι σας άδειο και θέλετε να το νοικιάσετε? Το Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, NRC, νοικιάζει το σπίτι σας άμεσα και απλά. Καλέστε στο 2310-545-220, υπογράψτε συμβόλαιο με την NRC και εξασφαλίστε το ενοίκιό σας. Μάθετε περισσότερα και λύστε όλες σας τις απορίες στο 2310-545-220. 65 χρόνια τώρα, η NRC υποστηρίζει ανθρώπους σε ανάγκη σε όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Τμήμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2310-545-220. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Full Car Service. 800 τετραγωνικά μέτρα για τη φροντίδα του αυτοκινήτου. Υπηρεσίες συνεργείου, βαφείου, πανοποιείου. Δωρεάν διαγνωστικός έλεγχος. Σε Τράκαραν. Full Car Service. Άμεση συνεννόηση με την ασφαλιστική σου. Προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 681-121 και www.fullcarservice.gr. Και για τα κάμπριο αυτοκίνητα, το Full Car Service λύνει κάθε πρόβλημα σε περίπτωση σκισίματος της κουκούλας, σε προβλήματα μηχανισμού και σε επισκευές ηλιορροφών. You drive. Ρε, κάνε άκρη, ρε! You. You drive. You. Ρε, είσαι τρελός, ρε. Εντάξει, άστο. We Drive. Οδηγάμε μαζί, επιστρέφουμε μαζί. Από την Κυριακή 18 Ιουνίου και για όλες τις Κυριακές του καλοκαιριού. Επιστρέφουμε μαζί με το Μετρόπολης. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο παλμός της επιστροφής χτυπάει εδώ. Το Μετρόπολης. Με ρεπορτάζ από την κίνηση στους δρόμους, από όλες τις οδικές αρτηρίες, από Χαλκιδική, Καβάλα, Κατερίνη, θα σας δίνει ανά πάσα στιγμή εικόνα και τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Πώς να μην είμαι νευριάζαν! Πώς να μην είμαστε νευρικοί! Ζωντανές συνδέσεις και άμεση επικοινωνία. Μένουμε ενημερωμένοι και φυσικά ακολουθούμε όλη την επικαιρότητα και όλη την ειδησιογραφία. Όπως πάντα μαζί. We Drive. Με Βασίλη Βλαχόπουλο και Γιάννη Πάγκο. 4 ώρες επιστρέφοντας μαζί. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Πάντα εδώ σε 95,5 των FM, στο Μετρόπολη σε 95,5 και της Κακομήρας με τις γραμμές ελεύθερες, τα 390, όχι όλες, μία μένει να ελεύθερη, οι 5 είναι καλυμμένες, οπότε μπορείτε να τηλεφωνείτε για να πείτε τις δικές σας απόψεις. Για την εκπομπή, η οποία είναι προσφορά από την σκιά της Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Α κτέο, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε Kia Picanto και Kia Rio, τα ολοκένουργια μοντέλα έτοιμο παράδοτα και να τα οδηγήσετε, να τα κάνετε το περιβόητο test drive για να δείτε αν πραγματικά είναι αυτό το οποίο θέλετε, ονειρεύεστε να κάνετε δικό σας. Περισσότερα στο 2310-596-596, τώρα που άνοιξε και ο κόμβος
Είναι ένα τσιγάρο δρόμο από την Αριστοτέλους. Τίποτα. Δύο λεπτά και φτάσατε εκεί. Πάμε στον Μπάρι. Έλα. Έλα ακόμα. Ορίστε. Πάει αυτό, πήδηξε από την Ακρόπολη. Στον επόμενο. Έλα. Καλησπέρα. Τι έγινε. Δόξα τον ύψη, το καλό είναι. Εντάξει, μας έφαγες. Λίγο... Μας έφαγες. Μας έφαγες. Εγώ. Μας έφαγες. Εσύ πάει καλά με το ΣΥΡΙΖΑ, ρε φίλε. Μας έφαγες. Μας έφαγες, μωρή κάποια. Εσύ ξέρεις πολύ καλά τι γίνεται. Μας έφαγες, μωρή κάποια. Θα βγαίνει η απόφαση δύο η ώρα και με κατέστρεψες. Αντί να πάω να πληρωθώ, φάγαμε το κελέκι. Δεν πειράζει να μην είσαι μόνο εγώ πάλι. Θα μας το έδωσε και εμάς το ποτάραμε ένα ευρώ. Γιατί χαμένος θα βγαίνει, ρε μπαστούνόβλαχε. Λοιπόν, να μου δώσετε 30 δευτερόλεπτα να στείλω τους εγκάρδιους χαιρετισμούς και τα φιλιά μου στον κύριο Σάκη Κωνσταντινίδη στην Ινώη Καφοριά. Ήταν μεγάλη μου τιμή που υπήρξα συμπαίκτης μαζί του, έστω και σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Και σε έναν άνθρωπο που αν σήμερα ήταν 25 ετών, θα έπαιζε άνετα σε ένα εξολυμπιακό και το Παναθηναϊκό. Είμαστε στις 5 Ιουλίου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλος της ΣΑΕ, κύριο Παντός, δεν θα περίμενε ότι η ομάδα μας θα είναι πιο ολοκληρωμένη από όλους, ότι θα είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο από τους άλλους διεκδικητές των τίτλων Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, γιατί ο μεν Παναθηναϊκός ζητάει δανεικούς από τον Άρη, ο μεν Ολυμπιακός κοιμείται σε πολύ ρηχά νερά και είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να πάρουμε το τάβο, να προσπαθήσουμε αρχικά να μπούμε στους ομίλους Europa League και αν τα καταφέρουμε και στο Champions League θα είναι ευχής έργο. Οι μεταγραφές μας είναι στοχευμένες, δεν μπορούμε να τις κρίνουμε αν δεν τις δούμε. Και επειδή ξέρω ποια θα είναι η επόμενη ερώτηση του Αυτόπουλου, ο οποίος θα με ρωτήσει, δεν υπολογίζει στον Πάοκρε. Εσείς για 23 ώρες και 57 λεπτά μιλάτε για ΠΑΟ. Θα υπάρχει και ένα τρίλεπτο σε αυτό το ραδιόφωνο που δεν θα αναφερόμαστε στη τέταρτη ομάδα της Ελλάδος ή στη πέμπτη σε πρωταθλήματα για να είμαστε ακριβώς δίκαιοι. Θα μιλάμε για τις τρεις ομάδες οι οποίες διεκδικούν το τίτλο στην Ελλάδα. Οπότε πάμε αεκάρα γερά. Πάμε να πάρουμε όλη τη διαρκεία, να στηρίξουμε την προσπάθεια, να στηρίξουμε τον κύριο Μελισσανίδη και να μπορέσουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο όπως αρμόζει τη μεγάλη αεκάρα με τον πολυμετέο της, με τον κόσμο της και μόνο σε εμάς το πληρώνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Τι να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο κύριο. Τι να είσαι καλά. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι φίλε, ναι. Λοιπόν, για άλλο ήθελα να πω, αλλά μια και. Ναι, πες το άλλο, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τον Αεκτζήμια να μας στείλει κανένα ζώο από αυτά που έχει εκεί και βγάζουν γάλα, γιατί μάλλον βγάζουν Jack Daniels μέσα και σουρωμένος βγαίνει εδώ και δύο μέρες. Τώρα δεν ξέρω, να δοκιμάσουμε κι εμείς αυτή την πατέντα. Ναι, γιατί το λες αυτό. Τι γιατί, τώρα μόνο και μόνο που λέει δεν αναφέρεται στον Μπάκ, δείχνει ή είναι χεσμένος από το φόβο του ή είναι υπό την επίρρεια. Όταν θέλεις, άκουμε λίγο, επειδή έχουμε μαλώσει μαζί πολλά, όταν θέλεις χρησιμοποιείς πολύ όρους χαρακτηρισμούς. Πρόσεχε. Δηλαδή το σμένος που είπες είναι μεμπτό. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, μπορεί να του την πεις λεξιλόγιο πλούσιο εκεί. Έχει τεράστιο λεξιλόγιο βέβαια. Λοιπόν, μια ακόμα. Τρεις φιλόλογες αυτοκτονίσαν για πάρτι του. Λέγε φίλε. Λοιπόν, Γρηγόρη, χθες γιατί πρέπει το λόγο της πορείας να αλλάξει το λεωφορείο μου διαδρομή και να καθυστερήσω στο ραντεβού με την κοπέλα μου και να πρέπει να της εξηγώ τι είναι ο Ηρακλής ενώ με τα βίας έχει καταλάβει τι είναι ο ΠΑΟΚ. Εσύ έχεις κοπέλα? Έχω βέβαια. Τι είναι με, τι είναι. Για καθυστερημένος εγώ γι' αυτό. Φίλε, αν έκανε η ομάδα σου αυτή τη στιγμή, αν έκανε πορεία. Ναι. Η αστυνομία, η τροχιά για να προφυλάξει την ομαλή διαξαγωγή και την κίνηση. Εδώ έξι ηρακλειδείς πάσα στο ξύλο να πάω ξύλο στο πάρκο Κρήτης, ρε. Φαντάζεσαι να μην υπάρχει κατά κάποιο τρόπο καμία επιτήρηση, καμία, πώς το λένε, χειραγώγηση του κοινού. Χιλιά άτομα ήτανε, λίγοι ήτανε. Δεν μπορούσα να πάω από τα πεζοδρόμια. Καλά είπα εγώ ότι είσαι σελός. Είσαι πολύ κακός. Αυτό είναι τα ελληνικά που ξέρει καλά. Είσαι πολύ κακός. Νιώθεις, ε. Πώς τους κόβεις, ρε κόκκινε. Σαΐνη είσαι. Τα αρσενικά από τα μέσα τα καταλαβαίνεις. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Το καλύτερο μήνυμα που πήρα.
Πάμε! Μισό λεπτό. Λέγε, γρήγορα. Καλά, ρε, είναι. Παοξή. Ναι. Είναι δυνατόν, λέει, εδώ έφυγε ο Μπογδάνος από το Sky και εμείς έχουμε ακόμα το Κλάους. Το διώξαν τον Μπογδάνο. Το διώξαν, ναι. Το είπε διώξανε. Κάτι κακό για τον Τσίπρα. Ξέρω, ξέρω. Είπε ότι οι άνθρωποι του Τσίπρα σπάσαν στο ξύλο τον. Πώς το λένε? Δεν ξέρω τι είπε. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά ναι, δεν ξέρω. Ναι. Είδες, αυτά μόνο εμείς μπορούμε να τα λέμε και να μην μας διώχνουν οι κόκκινες στην Αθήνα, τους διώχνουν, ξέρεις τι γίνεται. Καλά είμαστε εδώ. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Αχ, καλέ δικιά μας πάλι εδώ. Έχει κολλήσει και δεν ξεκολλάει. Καλέ τον άκουσες το μυροφορείο. Απ' τη Μύκονο παίρνετε. Όχι, όχι, από Αθήνα. Η Ντίνα η Πλατιπόδα είμαι, τι κάνετε? Καλά κοριτσάρα με εσύ. Γρηγόρη. Ας ντρέπομαι σήμερα, δεν είμαι η χάλια. Θα σου πω κάτι γιατί είμαι νευριασμένη μαζί σου. Γιατί χρυσή μου? Το γιο του Ρώσου, ναι. Μπορείς να το λες Μίκι Μάους. Εγώ? Μπορείς να το λες μπαμπά, μπορείς να το λες ό,τι θέλεις. Το δικό μου δεν θα το λες το καταλαβες. Συγγνώμη. Θα σε ξενυχιάσω. Άμα. Θα σε ξεμαλιάσω, θα σε τσουρεμαδίσω. Αχ, μπελά που βρήκα, θέ μου, συγγνώμη ήμαρτο, τι πρέπει να κάνω. Με 100 μετάνοιες το σώζω. Ρε τον κερατά. Το γιο του Ρώσου εδώ λες Μίκι Μάους. Μην ξαναπείς το ντέο, το τό. Με το γαλάχανο κακομύρι μου. Δεν μου λες, με μια οκτάκυλη συναγρίδα τη σώζω την παρτίδα. Θα μου βγει κανένα χιλιάρικο, τη σώζω την παρτίδα. Μη κόκκινε, μη ξοδεύεσαι πολύ, μη. Λοιπόν, πρόσεχε, γιατί είναι πολύ γλυκός, έχει ωραία γεύση. Ξέρεις γιατί σου λέω, γιατί το δοκίμασα και χθες βράδυ. Έχει μια γεύση αλμυροξινή, αλλά την ωραία ξέρεις, παιδί μου. Που σε γαργαλεύει στο λαρίγκι και δεν ξέρω, μου έχει κάνει αυτό το κλικ να θέλω να μην τον εμποδίζει κανείς και να μην τον πειράζει κανείς. Πρόσεχε, Γρηγόρη, πρόσεχε. Δεν μου λες μωρή τρελή, να σου κάνω μια ερώτηση, να μου πατήσεις ειλικρινά. Πες μου, ό,τι θέλεις. Αληθεύει ότι χτες πήγες στο τελικό του Survivor και έκανες σαματά με του security? Ναι, άλλη δουλειά δεν είχα, να πάμε τις τρελές εκεί μέσα. Εγώ έχω το τόμο μου, δεν κατάλαβα. Όλο το βράδυ μαζί του ήμουνα. Άμα θες πάρω τηλέφωνο να σου το πει και ο ίδιος. Εγώ δεν ότι τρέχει με την ομάδα. Εγώ δεν μιλάω μαζί του, η διπλανή μου μιλάει. Το τόμο. Τι νομίζεις, δεν τρέχει με την ομάδα και ασχολείται? Το ότι κάνει παρέα με τον Κώστα δεν σε ανησυχεί καθόλου? Γιατί να μας ζηλεύεις? 2017 έχουμε ανοιχτά μυαλά. Α, είσαι open mind. Εκτός ότι έχουμε ανοιχτά κι άλλα, έχουμε γεννηθά μυαλά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι open mind. Πάρε δρόμο. Πάρε δρόμο. 30 χρόνια το πέσαμε αρσενική. Τώρα το γυρίσαμε στα γεράματα. Καλή μου, τι, πού το πρόβλημα? Γιατί να το κρύψουμε ένα άλλο, ε? Καλά, να είσαι γερό. Αυτό έχει τον προστάτη στα λακάκια πίσω. Εσύ βλέπω, ξέρει, προστάτε καλά. Ναι, του μετράω, τι να κάνω. Ναι, ναι. Δεν θέλω να πεθάνω από προστάτη, ρε. Όχι, δεν χτύπα ξύλο κανεί. Μόλι δω ότι μεγαλώνει, τσουπ θα πάω τον κόψω. Άσυ, μπορεί να είναι γερό όλο ο κόσμο. Οι γιατροί βρίζουν τώρα, δεν πειράζει. Πάμε. Κάποιοι γιατροί. Πάμε, επόμενος κύριος. Πέσανε οι υπόλοιποι, ξανατηλεφώνηστε. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Έλα φίλε, ναι. Ναι. Εγώ ακούγομαι. Πεντακάθαρα. Κλείς το ράδιο όμως γιατί κάνει χου χου. Το έκλεισα. Μπράβο. Το έκλεισα. Ναι, ναι. Καλά, έχει συνέντευξη ο Μυροκορίδης, βάζετε 3 λεπτά και την κόβετε. Αντιλήφθην. Είσαι εκτεθειμένος, γιατί μπήκε 12 λεπτά και την ώρα που είδαμε ότι δεν λέει κάτι περισσότερο, βάλαμε διαφημίσεις. Ναι, φίλε, να περιμένω. Άμα κλάσει κανένας στα αποδυτήρια της Τούμπας όμως, ναι, σταματάτε τις εκπομπές και το βάζετε. Λάθος ναι, είσαι. Ναι. Με εμάς μιλάς. Με μένα μιλάς τώρα. Με μένα μιλάς και το κόκκινο. Μετρόπολης. 12 σε λεπτά το Μετρόπολης έβγαλε το Μυροφορίδη να λέει ότι δεν υπάρχει φράγκο, ρε. Τι να σε κάνω, ρε, καραγκιόζη. Ε, καραγκιόζη. Ε, καραγκιόζη. Στε διάλαπα και μεσημεριάτικα. Κάθαρμα φαλακρό. Είναι φαλακρό. Είναι. Πού το ξέρεις? Το ξέρω. Επόμενος. 12 λεπτά Μυροφορίδη να λέει ότι δεν πήρε ο Άρης προπονητή και θα κάνει το ρίσιο, λέει, δεν καλό. Ποιο ρίσιο, ρε, δεσμευμένο είναι το ρίσιο. Μπαλάντα τελατρόμπα. Αν να χαθείς από εκεί πέρα μεσημεριάτικα, χαλάω το στόμα μου, το τόσο γλυκός άνθρωπος που είμαι. Από το τρόμπα βαρύνα στον μπαλάντα τελατρόμπα. Μπαλάντα τελατρόμπα. Αργεντίνος είναι. Είναι Αργεντίνος. Πάμε στον επόμενο κύριο. Αχ, θα πεθάνω. 12 λεπτά βγάλαμε. Αχ, θα πεθάνω. Το Μυροφορίδη που είπε δεν μπορεί να εκτιναχθεί από τη γη στο φεγγάρι, λέει. Μπαμπά! Πού καλά αυτό? Για τον άλλο να. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Οχ, οχ, οχ. Λέγε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Η μικρή ομάδα της ΑΕΚ του Νότου να μην παίρνει το μεσημέρι τηλέφωνο. Μας πάει τα νεύρα. Είναι κουραστικός.
είναι γιδοβοσκός, είναι αγελαδάρης, είναι τα πάντα. Δεν βρίζω, μισό λεπτό. Επειδή ακούνε πολλοί άνθρωποι του μεροκάματου, μπορεί να εκτρέφουν ζώα. Εγώ του μεροκάματου είμαι, είπα ότι είναι γιδοβοσκός, ναι, και αγελαδάρης. Δεν του τη λες με αυτό, πες το να ότι είναι μπαστούνόβραχος, ότι είναι πασοξή. Κόκκινε, το ίδιο είναι. Εσείς κύριε, τι δουλειά κάνετε? Πουλάμε ναρκωτικά και όπλα. Να είστε καλά κύριε, επόμενη γραμμή. Κάνει καλύτερο επάγγελμα και γι' αυτό το υποτιμάει. Πιο επικερδές. Είναι πιο επικερδές, ναι. Καμπιά. Έλα φίλε. Τι κάνεις ρε. Καλά φίλε. Αρκούδα είμαι. Γεια σου Αρκούδα. Τι κάνει ο φίλος σου η Λολή? Η Λολή μια χαρά είναι. Απολαμβάνει τα 71 του, ένατα. 71 του, ευχαριστώ, χρόνια. Στο πάρκο του Αγίου Θεράποντος, πίνοντας μοχίτο, πίνοντας καφέδες, παίζοντας προπό, απολαμβάνοντας μια σύνταξη τρομερή. Αυτά. Τι ήθελα να πω. Γιατί τι έχεις με τους Πόντιους ρε και τους βρίζεις? Λέει ο Κόκκινος. Ο Μυροφορίδης λέει είναι και Πόντιος. Δεν τους βρίζω. Λέω και ποιο είναι το προσόν ενός Πόντιου, δηλαδή παραπάνω από ένα που δεν είναι Πόντιο. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ Πόντιος είναι. Και τι είναι, προσόν? Βέβαια είναι. Άμα δεν ήταν Πόντιος, θα είχε δύο πρωταθλήματα. Μα δεν ξέρεις ότι ύστερα από τους κριτικούς τα προσόντα τα έχουν οι Πόντιοι? Συγγνώμη, ρε φίλε. Τι προσόντα, σεξουαλικά προσόντα έχουν οι Πόντιοι? Γενικώς. Δηλαδή, αν κάποιος είναι Πόντιος και γράψει στο βιογραφικό του για να πιάσει μια δουλειά, είμαι και Πόντιος. Θα πάρει μπόνους, να πούμε. Για να σου θυμίσω κάτι. Να μου θυμίσεις. Πόσοι Πόντιοι είναι πυγμάχοι, παλαιστές και θα σου πω, θα σου πω. Επειδή το μυαλό τους δεν κόβει, γίνονται πόντι, πυγμάχοι και παλαιστές. Γιατί δεν πάει το μυαλό τους να γίνουν γιατροί, δικηγόροι, επιστήμονες και τα λοιπά. Θα θεμάσαι ρε κάποια, κάποια να θεμάσαι. Γεια χαρά φίλε. Αυτός είναι μία κάποια. Μία είχε το καλούπι και μετά έσκασε. Κάτσε ρε Κόκκινε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Κάνεις ένα βιογραφικό. Λες, ξέρω τρεις γλώσσες, δύο αυτά, έχω δουλέψει εκεί, έχω κάνει εκείνο. Σε λέει από κάτω άλλα στοιχεία. Γράφεις είμαι Πόντιος ή φοβάσαι να το γράψεις? Γιατί άμα γράψεις ότι είσαι Πόντιος, μπορεί να απορριφθείς κιόλας. Αυτό του λέω τόση ώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Εσύ θα έγραφες ότι είμαι Πόντιος? Άμα ήμουνα, είναι ντροπή. Θα έγραφες ήδη στο βιογραφικό άλλα στοιχεία, είμαι Πόντιος? Ντροπή, ναι. Δεν είναι ντροπή, δεν σε παίρνω στη δουλειά. Επόμενος κύριος. Καλώς τώρα, ναι. Ναι! Το Μητροπολίτη Πιεήρειας βγάλτε. Σκάσε ρε. Άιντε, κάναμε τόσο αγώνα. Ναι. Έλα φίλε. Βγάλ το Μάρθα. Που είναι κολλητός. Τι δουλειά έχει ο Μάρθας? Φου κολλητός. Λέγε φίλε, μοχίτο μαζί πίνετε. Καθηγητή σου, δεν ήταν. Σκάσε ρε. Ορίστε κύριε. Έλα κύριε. Έλα φίλε! Εσύ που έχεις απλό στραμμένο στο σαλόνι. 10 φορές είπε, εγώ είμαι, δεν απαντάτε, δεν ξέρω. Αν δεν έχεις αμφιβολίες, εσύ είσαι. Πάρ' το τον Πόντιο. Ναι, ήθελα να ρωτήσω Γρηγόρη προσωπικά σε σένα. Πες μου. Εγώ πάω ξύσιμη βασικά. Απλώς με ενδιαφέρει και θέλω να σε ρωτήσω. Και Πόντιος πρέπει να είσαι. Πόσο είχε περίπου στο συλλαλητήριο? 3.000. Αλήθεια? Όχι, παραμύθι. 1.000 άτομα είχε. Εγώ δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Είδα μια φωτογραφία, αλλά από εκεί φάνηκαν άτομα. 1.000 άτομα είχε. Δηλαδή πέτυχε το στόχο? Όχι, ρε φίλε. Ο στόχος δεν ήταν να έχει 100.000. Σήμερα δεν ήταν να βγει η απόφαση. Ο στόχος ήταν αυτός, να υπάρχει σήμερα η απόφαση. Και τελικά, τίποτα, ε. Δυστυχώς για εμένα, και ελπίζω όχι για τον Ηρακλή, η απόφαση μετατίθεται, όπως λένε οι πληροφορίες από την Αθήνα, για τη Δευτέρα. Ρεπορτάζ δεν έχω κάνει. Όταν θα κάνω, θα πω τη δική μου ενημέρωση. Πάντως, δεν μπορώ να διαφωνήσω με τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν πει ότι πήγε για Δευτέρα. Γιατί δεν έχω πάρει κανένα τηλέφωνο. Θα μάθω και θα σου πω. Κατάλαβα. Έκλεισες φίλε. Να είσαι καλά. Λέω Χιλιτίδης, εσύ λέει όταν... Εσύ όταν πήγες στο Μετρόπολης έγραψες ότι είσαι λακαμάς, λέει, και σε προσέλαβε ο Ανδρώνης. Όχι. Του έδειξε το τρολόχαρτο γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, περαστικά στον Όντα το Χαλατσάκι το φίλο μου που απέρριψε από τον οργανισμό του τον προστάτη. Τρελέ, τον έβγαλα τον προστάτη, την πήδηξα. Τώρα που τον έβγαλε στον προστάτη, τώρα που δεν την πήδηξες. Ηλικία. Ηλικία πάνω από 70. Καλά έκανε και τον έβγαλε. Καλά έκανε και τον έβγαλε. Ναι. Αν δεν μετατέθηκε το καρκίνωμα πουθενά αλλού, την πήδηξε, φίλε. Την πήδηξε. Θα πεθάνει από άλλο πράγμα. Απλά θα βλέπει. Επειδή μόνο έτυχε και έκανε μια ανάλογη επέμβαση ο πατέρας μου. Ναι. Όταν υπάρχει τέτοιο είδους, ειδικά αφού έχουν αφαιρέσει τον προστάτη. Μάλιστα. Κάνουν κατευθείαν σπιθυρογράφημα και μια άλλος αξονική. Σου λέω. Ναι, σου λέω. Και φαίνεται κατευθείαν αν έχει κάνει μετάσταση ή όχι. Στον πατέρα σου έκανε μετάσταση? Όχι. Άρα την γλίτωσε. Όλα υποκειμενικά. Μετά πρέπει να γίνει μια μορφή θεραπείων.
Άσε το μετά. Άλλο να με βγάλει το κουσούρι και να μην έχω αλλού, και άλλο και να έχω κι αλλού. Το καταλαβαίνεις. Σημασία έχει ότι γλίτωσε τα χειρότερα. Ε. Το άλλο που είπε στο υπονοούμενο. Το δεν πηδάει τώρα από εδώ και πέρα. Είναι πάει. Σιγά, στα 70 φεύγα. Ναι. Άσερε, ας φτάσουμε κι εμείς εκεί. Πού να φτάσουμε εμείς εκεί. Ας φτάσουμε. Με τι μελοχώριο. Τι να φτάσει. Με τον εισπράκτορα πήγαινε, εσύ κάτι μπορεί να γίνει. Πάντως ο φίλος μας ο. Ορίστε. Του Άριο. Πώς το λένε. Ο Μυροφορίδης. Όχι, του Άριο, ο πρόεδρος που είναι στο νοσοκομείο και είναι πολύ άρρωστος. Ο κύριος Μητρούδης. Ο Μητρούδης. Πρέπει να πάμε να τον δούμε το Μητρούδη. Να ξέρεις. Παρασκευή πρωί θα είμαστε εκεί. Θα πάμε εκεί να τον δούμε το Μητρούδη. Θες να πάμε μετά την εκπομπή. Θα πάρουμε και το Γιαννάκη μαζί μας. Τον Παναγιώτη, γιατί τον στήριξε τότε ο Μητρούδης. Κατάλαβες. Ο Γκάλης σίγουρα δεν θα πάει στο νοσοκομείο να το δει. Αυτό είναι σίγουρο. Ας είναι γερός. Ναι. Σε θέματα υγείας δεν υπάρχει. Ναι, σωστό. Ναι. Ο χειρότερος εχθρός να είναι. Πάντως ο Γκάλης δεν πάει μια φορά. Έπεσε αυτή η γραμμή, δώσ' την επόμενη. Δώσ' την επόμενη. Μάλιστα. Ναι, κύριε Σύντροφε. Λοιπόν, δύο πράγματα για τον ΑΕΚΤΖΙ που μας τα έχει κάνει, να μην πω ότι μας τα έχει κάνει. Ζέπελη. Βοηθάω εγώ, Ζέπελη. Ναι, ας διαβάσει σήμερα στο SDNA, να του πούμε φρέσκα φρούτα, λέει ο Μανάβης, λέει πριν ένα μήνα. Για πες, για άνθρωπο που λέμε κι εμείς. Ναι, πρώτη ομάδα στο Europa League από την Ελλάδα, ο ΠΑΟΚ, στην 20η θέση μέσα στις 20 όλη την Ευρώπη, η ΑΕΚ 58η, τα λέμε αδερφέ. Πρώτο θέμα, οκ. Okay. Το SDNA είναι, αυτό του Σαββίδη είναι, ο Σαββίδης το βαλάει. Τι θες να γράψεις δηλαδή. Κωστίσε μερικές φορές γίνεσαι ρε φίλε δογματικός χωρίς λόγο. Αυτό είναι με βάση μια... Όχι δογματικός. Σπαστικός γίνεται. Γιατί δεν γράφει το SDNA ότι μετά το τεράστιο κύπελο που πήρε ο ΠΑΟΚ και το πανηγύρισαμε όλοι και χαρήκαμε. Την έκανε ο ΙΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ χουνί τον έκανε με στην τούπα και έπρεπε να φάει πέντε. Δεν το γράφει το SDNA. Τι φουρφουρίζεις. Συγκεκριμένο πράγμα τώρα. Εντάξει είναι. Τι είναι ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, 20η ομάδα. 20 στο Europa League. Στο Europa League 20. Ναι, να βγάλω το Κόρτεμπα τώρα, να βγάλω μια σημαία του ΠΑΟΚ, να πάω στο Λευκοπύργο και να πανηγυρίζω, να κορνάρω να πούμε. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι 20 ομάδα στο Europa League. Αν να καθίσω από εκεί. Έλα, ιδία κατά. Συγγνώμη, τώρα πέρα από την πλάκα. Έλα τώρα. Το να εξή καλά κάνει και ότι λε. Καλά. Το ότι είσαι 20 σε κάνει και καμαρώνει. Εγώ δεν καμαρώνω. Εγώ θα σε καλέσω. Είμαι η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα. Ναι. Η πρώτη ελληνική ομάδα στο Europa. Μπράβο. Τι να κάνω, αφού δεν έχω παίξει Champions League. Αυτό που παίζω είναι καλό. Ρε φίλε, για τα λεφτά που. Όχι, θα σου πω. Καλά κάνετε. Με τα λεφτά που πέφτουν, είναι αδιανόητο. Ναι. Η κούλα που λες εσύ, η ΑΕΚ που λέμε εμείς. Εγώ δεν τη λέω καθόλου για τα λεφτά. Δεν είπα για σένα. Ναι. Η ΑΕΚ να είναι στα προκριματικά του Champions League με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όχι Μίνκ, ρε. Μίνκ λέγεται. Link είπα, όχι Μίνκ. Μίνκ είναι το κεφάλι σου. Γιατί είναι ρώσικη προέλευση. Είναι. Λοιπόν, είναι τραγικό για τον ΠΑΟΚ που ρίχνει τόσα λεφτά η ΑΕΚ με 3,60 πέρσι να πηγαίνει και να κάνει και καλό ρόστερ. Εντάξει. Αν αποδειχθούν οι παίκτες αυτό που γράφει το βιογραφικό τους και οι υπόλοιποι να κοιτούν και να λέμε τώρα, ξέρεις, ο ΠΑΟΚ είναι σαν αυτό που λέω εγώ, ξέρεις τι ήμουνα κάποτε, σαν Ηρακλής. Τι να με πεις ασύρα. Ξέρεις τι ήμουνα αγόρα, 55.000. Είχε μέσα και 55 απ' έξω το 71. Περασμένα μεγαλεία δείχνοντα την άκρη και θα μου πει και χτε πώ ήσασταν και να κάνω εγώ την Πεκή. Λοιπόν, πάμε παρακατήτσα. Δεύτερο πράγμα, όταν θα κλείσω, γιατί θέλω να πω κάτι άλλο. Θέλω αυτό που λέω να μου πει τι βλέπει να γίνεται με τον ΠΑΟΚ φέτο. Ο γενναίο από την Πράγα είμαι, δεν ξέρω αν κατάλαβα. Πώ δεν σε κατάλαβα. Κοίταξε να δει. Θα το χτυπήσει το πρωτάθλημα. Όντω. Θα πάρει το ΜΑΚ από ό,τι φαίνεται. Τερματοφύλακα θα πάρει. Θα κάνεις μεταγραφές, δεν θα πάει. Δηλαδή θα ακούσεις ότι προς το τέλος Ιουλίου θα έρθουν 3-4 ποδοσφαιριστές. Κάποιοι από αυτούς θα γράψουμε ότι να δεν θα βρούνε φόρμα. Θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα είναι ανέτοιμοι σε αυτό το στυλάκι. Και ο Ολυμπιακός δεν θα είναι. Την ΑΕΚ εγώ φοβάμαι για πώς το την λένε. ΑΕΚ. Για σκιά που μεγάλη. Γιατί έχει τον ίδιο προπονητή. Έχει τον ίδιο προπονητή, το ρόστερ της έχει ας πούμε μια έχει μάζα. Έχει κορμό ρε παιδί μου. Ναι, δεν έχει αλλάξει πολύ. Έχει εκείνη την κουφάλα τον Μπάγκεβιτς ο οποίος είναι, βάζει και το συνέστημα. Δηλαδή δεν αφαίρει Μπράντις αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ. Τον Μπράντις τον έβαλε εδώ γιατί έκανε μπίζνα να πούμε. Οπότε είναι πώς το λένε, τεχνικά καλυμμένη η ΑΕΚ. Είναι οργανωμένη, είναι σοβαρή και την υπολογίζω πολύ. Την ΑΕΚ την υπολογίζω. Και ένα τελευταίο σχετικά με τα σκουπίδια, γιατί σας άκουγα την προηγούμενη εβδομάδα, δεν μπόρεσα να πάρω. Σε σένα με φίλο σκουπίδι. Δούλευα 4 χρόνια στην Αγγλία πάνω στο θέμα των σκουπιδιών και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα. Οπότε. Okay, δηλαδή, συγγνώμη, ερώτηση και μετά. Για να μαθαίνω, φίλε. Το 2010. Υπάρχει και ιδιωτική εταιρεία και δημόσια εταιρεία που μαζεύει σκουπίδια εκεί.
Εννοείται, φίλε. Εμείς άκουνα, αυτό ήθελα να σου πω, ότι ποιο ήταν το σύστημα που είχαμε εμείς. Εμείς ήμασταν ο Δήμος του Χάκνη, ας πούμε, London Borough of Hackney, 300.000 κόσμο. Ναι. Και είχαμε πάρει έναν subcontractor, δηλαδή μια εταιρεία, ναι, για να μας μαζεύει την ανακύκλωση. Ναι. Την οποία όμως εμείς κάναμε supervised. Δηλαδή, εγώ ήμασταν 5 παιδιά στην ομάδα. Κάθε ένας μας πήγαινε μια φορά την εβδομάδα μαζί τους και επέβλεπε το έργο. Και είχε το συμβόλαιο κάποιες παραμέτρους που έπρεπε να ακολουθούν. Και δεν ήταν ένα έργο που είχαμε κόψει ένα συμβόλαιο για 300 χρόνια. Το ανανεώμαναμε ανά ένα χρόνο και ανά ένα χρόνο βγάζαμε κανονικά προκήρυξη. Μάλιστα. Ωραίο. Okay. Είχε ανταγωνισμός και δούλευε σωστά. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο το ιδιωτικό λάθος και η συλλογή των σκουπιδιών, οι άνθρωποι που την κάνουν, είναι από τις σημαντικότερες δουλειές και θα έπρεπε να πληρώνονται πολύ καλά. Δεν σου λέω ότι στην Αγγλία είναι εκατομμυρίουχοι, αλλά φίλε, παίρνανε από 6 έως 10 λίρες την ώρα, που είναι καλά χρήματα, ας πούμε. Πιο πολλά από εμάς. Πλήση. Αυτό ήθελα να πω. Ο Νότας ο Καλατσάκης μας λέει, δεν έκανε μετάσταση, έκανα εξετάσεις. Και είμαι κάτω από 69, ευχαριστώ για τις ευχές σας. Να είναι γερός. Θα είναι γερός. Να είναι πάντα γερός. Θα είναι πάντα γερός. Και άμα το κοίταζε... Τώρα που το είπες εσύ. Ναι, λες, θα το τεινάξει τα πέταλα. Έλα, Νόντα, πλάκα κάνουμε. Λοιπόν. Είναι κολλητός του φίλου σου του Βέλιου, να ξέρεις. Καλά κάνει. Να ξέρεις, του φίλου σου του αδελφό μου. Φίλο μου, ο Βέλιος. Και μπορεί να πάει και στον Ολυμπιακό να έχει υπόψη σου. Αν πάει, πήγε. Ναι. Δεν κατάλαβα. Εντάξει, θα προκαθορίσω εγώ την καριέρα του και πώς θα πάει. Όχι, γιατί έλεγε εγώ δεν θα πάω ποτέ σε άλλη ελληνική ομάδα κτλ. Το κάνεις κριτική τώρα. Όχι, αν πάει θα τον κάνω. Λοιπόν, διαλέξτε ανάμεσα από 1.300 διευθύνσεις τάσης χρωμάτων από τη νέα βεντάλια Global Vitex και δημιουργήστε το χώρο τον οποίο ονειρεύεστε. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex, θα τα βρείτε στα καταστήματα Κοσμάουγλου, Φιλίππε 74, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Εθνική Αντιστάσεις 82 στο Φίνικα. Για ένα κόσμο γεμάτο χρώματα και ιδέες, τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-480-606. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορία στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Το αποφάσισα. Αλλάζω ζωή. Χωρίζεις, μεταναστεύεις. Κάτι πιο ριζικό. Βάφω το σπίτι. Πολύ χρώμα, μοντέρνο στυλ, νέα ενέργεια. Αφού βάφεις, κάντο σωστά. Κάντο με Vitex. Για απίστευτη ποιότητα και μοναδικές τιμές. Από τον Κοσμάογλου. Για ποικιλία, εξειδικευμένες χρωματικές προτάσεις και τεχνοτροπίες. Μήπως χρειάζεστε και εσείς νέο χρώμα στη ζωή σας. Βάψε ό,τι θες, μόνο με Vitex. Από τον Κοσμάογλου. Τον ειδικό στο χρώμα. Φιλίππου 74, Κωνσταντίνου Καραμανλή 126 και Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Τηλέφωνο 2310-480-606. Αχ, τι ωραία! Έρχονται οι ζέστες! Έρχονται οι ζέστες και 350.000 ευρώ ζεστά μετρητά στο δροσερό περιβάλλον του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ετοιμάσου για καυτές καθημερινές κληρώσεις και καυτά jackpot στα slot machines όλο τον Ιούλιο. Αχ, τι ωραία! Έρχονται κέρδη! Λαχνή συμμετοχή με την είσοδό σου στο καζίνο. Και είσοδος δωρεάν κάθε Τετάρτη και Κυριακή από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και θεά Α. 550 χιλιόμετρα η διαδρομή του ΤΑΠ στην Ελλάδα και πάνω από 3.000 εργαζόμενοι ήδη. Τόσο μεγάλο έργο, σίγουρα κάτι κρύβεται από πίσω. Πράγματι, κρύβονται πολλά. Κρύβονται 33 ασθενοφόρα, 6 οχήματα πολιτικής προστασίας, 14 εκχιονιστικά, 22 οχήματα καθαριότητας και 17 δασικά οχήματα που προσφέρει ο ΤΑΠ στις τοπικές κοινωνίες στο πλαίσιο ενός από τα μεγαλύτερα έργα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τη Βόρειο Ελλάδα συνολικού ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί το καλό δεν κρύβεται. ΤΑΠ. Αγωγός καλής ενέργειας. Πώς θα επισκεφτείς το Regency Casino Θεσσαλονίκη? Με τα λεωφορεία μας, δωρεάν και γρήγορα.
Καθημερινά δρομολόγια από Λευκό Πύργο, Καλαμαριά, Τούμπα, Γιαννιτσών, Ηλιούπολη. Δωρεάν μεταφορά από και προς το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες στο 2310-491-100 και στο www.regencycasinos.gr. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και ΘΕΑΑΛΦΑ. Όταν πρόκειται για την ασφάλειά σας, η επιλογή είναι μόνο μία. Falcon Security GS. Η κορυφαία εταιρεία που ξεχώρισε για την αξιοπιστία, την υπευθυνότητα, τη συνέπεια και την αυστηρή επιλογή προσωπικού της. Falcon Security GS. Ο ακούραστος φύλακας της επιχείρησης, κατοικίας, περιουσίας σας που δεν ησυχάζει ποτέ για να κοιμάστε εσείς ξέγνιαστοι. Falcon Security GS. Κιλκής, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κόρινθος. Τηλέφωνο 2341-0-917-57. Falcon Security GS. Η ασφάλειά σας. Δική μας υπόθεση. Cash & Carry υπάρχουν πολλά, αλλά το Cash & Carry του καφέ και των τροφίμων είναι μόνο ένα. Θερμαϊκός Cash & Carry. Όλα τα είδη του καφέ και των τροφίμων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλέον ροφήματα, απορρυπαντικά, ποτά, αναψυκτικά. 17 χρόνια στο χώρο της χοντρικής. Τώρα και με νέο κατάστημα στην περιοχή αεροδρομίου. Αν είσαι επαγγελματίας, έχεις βρει τον παράδεισό σου. Θερμαϊκός Cash & Carry. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας, στην περιοχή αεροδρομίου δίπλα στις Θερινές Μούσες. Τηλέφωνο 2310-4747-85. Θερμαϊκός Cash & Carry. Ο παράδεισος του καφέ και των τροφίμων. Καλοκαιράκι, αγάπη μου. Θέλω φέτος να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να βγαίνουμε κάθε βράδυ. Να διασκεδάζουμε με την παρέα μας σε ένα μοναδικό μέρος. Πού? Μα φυσικά στο Mediterranean Cosmos. Γιατί έως 15 Ιουλίου διασκεδάζουμε με μουσικοθεατρικές παραστάσεις, με άστρο κόκτεϊλ πάρτι, φεστιβάλ stand-up comedy, φεστιβάλ μικροσυθοποιίας και απολαμβάνουμε επιλεγμένα κοκτέιλ με 5 ευρώ. Summer Nights. Every night στο Mediterranean Cosmos. Και πού θα πάτε φέτος το καλοκαίρι? Παραλία φυσικά. Διακοπές ή νησί? No, διακοπές σε Φρέτζιο. Με νέο κατάστημα στην παραλία Θεσσαλονίκης θα κάνω κάθε μέρα βουτιά σε άλλη γεύση. Κουντελίνα, νόνα μπέλα, βραζιλιάνο, στρασιά τέλα, σι σινιόρ, μερσί μποκού. Αναστατώθηκα τώρα. Φέτος κάνουμε διακοπές σε Φρέτζιο. Φρέτζιο, παγωτά και καλομαθημένος. Πω, πω, τι έχω πάθει, ρε φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι, ρε παιδί μου, καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάκι, κανένα πουκαμισάκι, ξέρεις, έτσι πάνε, έχω να πούμε ωραίο, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάν's Extra Extra Large. Πα, και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί ή τζάμπα θα πάω. Βρε, αγόρι μου, εσύ είσαι κοκαλιάρης για αυτούς. Στεφάν's Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop stefansextraextralarge.gr. Στεφάν's Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Τι θα γίνει, ρε μωρό μου? 10 μαγαζιά για καφέ περάσαμε και δεν σταμάτησες πουθενά. Αν ήταν να πιω ό,τι να είναι καφέ, έπινα και στη μάνα σου. Αφού ξέρεις ότι μόνο στα Φορόλ βρίσκω το σωστό καφέ. Καταστήματα Φορόλ. Με 26 σημεία σε όλη την πόλη, σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Τώρα, 8 νέα καταστήματα σας περιμένουν. Αγίου Δημητρίου, Ιασονίδου, Πλαγιάρη, Επταπηγίου, Μαρτίου, Αλεξάνδρους Βόλου, Αμπελόκηπους και στο νησί της Ήρου. Καταστήματα Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Έλεος και από χθες μέσα έξω μπουμ μπουμ. Τουλ πλάς μαντέμ. Τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Tool Plus. Βιομηχανικά εργαλεία, ηλεκτρικά, μπαταρίες, εργαλεία χειρός, εξαρτήματα, ανταλλακτικά, εργαλειοθήκες. Τα καλύτερα εργαλεία, οι καλύτερες μάρκες. Makita, DeWalt, Stanley. Tool Plus. Αγίου Νέστορος 30, Λαγκαδά με Αγίου Δημητρίου. Και toolplus.gr για να διαλέξεις με την ησυχία σου. Tool Plus. Γιατί τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Παντρεύεσαι. Βάλε την αναγγελία του γάμου σου μόνο με 14 ευρώ στις μετροαγγελίες της Metrosport.
Δώρο με την αναγγελία του γάμου σου για τον μήνα Ιούλιο. Ένα βραδινό μακιγιάζ από την Makeup Artist Βουλαλά Σοφία. Γραφεία υποδοχής Κωστή Παλαμά 6Γ στα Κωνσταντινουπολίτικα και ηλεκτρονικά στο papilis.gr. Τηλέφωνο 2310 900 360. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, εδώ είμαστε για τα τελευταία 18 λεπτά. Τόσο απομένουν. Τέσσερις γραμμές, άλλες δύο περιμένω. Στο 2310 και τα 390. Μαζί μας η Ασκιάδης Μπαλοδήμος, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα. Με Σκόντα, με Χιουντάι, με Κία και με τα Κία. Με πάρα πολλά μεταχειρισμένα. Αξιόπιστα, καταπληκτικά και σε τρομερές τιμές. Άντρεσε. Και με το Κία Ρίο και το Κία Πικάντο, τα ολοκένουργια μοντέλα να τα κάνετε δικά σας πηγαίνοντας τώρα. Στο 7ο χιλιόμετρο του Θεσσαλονίκη Αθηνών, τώρα που έγινε και ο κόμβος, μια γκαζιά δρόμος από την Αριστοτέλους, ή να μαθαίνετε περισσότερο στο 2310-596-596. Μιλάς με τον Μάρτα, μιλάς με τον Τσίπρα, μιλάς με τον ένα, μιλάς με τον άλλον. Ο Παναγιώτατος βγήκε στο Βλαχόπουλο και στο Πάγκο. Καλά έκανε. Τι καλά έκανε. Καλά έκανε. Γιατί? Τι καλά έκανε. Ολόκληρο κόκκινο εδώ τόσα χρόνια. Ναι. Στην 4Ε και πάνω. Δεν θέλω τέτοιες. Ναι. Τι δεν θες. Δεν έχουν ιδιοτέλεια οι προσωπικές μου σχέσεις. Δεν έχουν ιδιοτέλεια. Δεν υπάρχει ιδιοτέλεια σε αυτά που κάνω. Αυτό το γνωρίζεις. Ναι. Δεν είμαι ιδιοτέλειας. Ναι. Μήπως λέω ψέματα. Δεν είσαι ιδιοτέλειας. Όχι. Είσαι φιγουρατζής όμως. Πες μου. Σε ό,τι με κατηγορείς δεν λέω ποτέ όχι. Μάλιστα. Ιδιοτέλειας δεν ήμουν ποτέ. Καλά, ρε φίλε. Ό,τι πεις. Δύο μήνανε. Δύο. Δύο. Λέγε μου. Κώστα. Έλα. Φίλε. Δεν με ακούτε, ρε παιδιά. Σε ακούμε, ρε φίλε. Προχθές είχατε μια συζήτηση για τα σκουπίδια. Ποια σκουπίδια, πάει τα σκουπίδια, τα πήραν τα σκουπίδια, τελείωσε αυτό, πάει, πάμε παρακάτω. Εγώ έχω μια περίπτωση, έχω μια κόρη στις Μοίρες, στην Κρήτη. Στην Κρήτη είναι η κόρη, ωραία. Παντρεμένη, ναι. Ωραία. Εκεί έχουν ιδιώτη. Στην Κρήτη. Καλά, η Κρήτη είναι ανεξάρτητο κράτος, δε φίλε. Και σε πιάνουμε όπλο και σου λένε, σου δίνουν και Περγαμόντο. Είναι άλλα ήθη και έθιμα. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν μένει τίποτα κάθε μέρα. Ναι. Γι' αυτό σας πήρα τηλέφωνο να μην μαλώνετε. Δεν μαλώνουμε. Όχι. Αυτό ήτανε. Γι' αυτό σας πήρα τηλέφωνο. Καλά έκανες. Πολύ καλά έκανες. Πολύ καλά έκανες. Ωραία. Πάμε επόμενος κύριος. Πάρ' το ποτήρι από εκεί να βλέπω. Έλα φίλε. Ναι. Ναι. Έλα ραπ. Έλα φίλε. Ποκτάνη με. Έλα. Τι λέει, τι κάνετε. Καλά. Δεν μου λες ρε ραπ, επειδή εγώ είμαι ανιστόρητος να πούμε. Αυτή η Λίτσα πόσους τίτλους έχει και πόσους έχω εγώ τα τελευταία 20 ετία. Ποια Λίτσα, τέτοια είναι. Η Λίτσα. Η Λίτσα. Κούλα κουλίτσα Λίτσα. Κούλα κουλίτσα Λίτσα. Έμαθε να κλείνει και το κούλα. Έλα. Έλα ρε. Ακούγομαι. Πείτε μου λίγο πόσους τίτλους έχει αυτή τα τελευταία 20 χρόνια και πόσους εγώ. Μόνο αυτό ήθελα να μου πείτε λίγο, να μου υπενθυμίσετε. Σε ποιο θεσμό παίζεις εσύ φέτος? Άσχετο αυτό ρε παιδιά. Όχι, άσχετο. Να είμαστε δίκαιοι. Ήσουν καλύτερη ομάδα, αυτό πιστεύω εγώ. Εγώ λέω ότι δεν ήμουν καλύτερη. Εγώ λέω ότι ήσουνα. Και σε πέρασε στο... και σε πέρασε. Στα play-off σε πέρασε. Έχει δικαίωμα να βγάλει γλώσσα. Γρηγόρη, έφαγα και μείον 6, έτσι. Και να μην με περνούσε, πάλι θα με περνούσε. Στην ουσία, πάλι έχει δικαίωμα να βγάλει γλώσσα, ρωτάω. Όχι, δεν έχει, ρε φίλε. Γιατί ήταν 4 χρόνια να πούμε η original εκεί, να πούμε στο σερβίς γάμα εθνική. Τι δικαίωμα είναι. Έχω εγώ εισιτήριο να πούμε, θες να σε δώσω ένα εισιτήριο. Θα σου στείλω στο Facebook ένα εισιτήριο. Με ποιον έπαιζε η ΑΕΚ, να δεις λίγο. Που εγώ, άμα ήμουν εκεί, θα έπεσα από το λευκοπίδημα. Αυτό που λέει ο Κώστας. Όχι, ο Κώστας μίλησε για τον Ιμητό και για την Ακρόπολη. Εγώ θα έπεσα επειδή μένω στη Θεσσαλονίκη από το λευκό πύργο ήμουν εκεί. Εδώ σε κανένα φράγκο να λερώσει την Ακρόπολη. Α σκουπίζουμε τα αίματα. Εάν του χρόνου το πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα και εσύ βγεις τρίτος, από πού θα πέσεις? Λοιπόν, βάζω όσα λεφτά θες στοίχημα, ό,τι θες, το τηλέφωνο μου είναι εκεί όλα τα πάντα. Όποιος θέλει, όποιος έχει άντερα, εδώ είμαστε. Να βάλω τι στοίχημα? Ό,τι θες. Ό,τι μπορεί, ό,τι θες, ό,τι γουστάρεις. Λεφτά θες, ό,τι θες, τα πάντα. Τι στοίχημα θα βάλουμε? Ότι εγώ λέω ότι υπάρχει, θα βγει πάνω από την ΑΕΚ. Ναι.
Ναι, ό,τι θες, ό,τι στοίχημα θες. Και άμα δεν το πάρει. Να, θα σου δώσω και 3 βαθμούς Αλάντζο. Καλά, μην ξοδεύεις. Όχι, ξοδεύομαι. Έχεις τα τηλέφωνα τα πάντα εκεί. Όποιος είναι μάγκας, μην ξοδεύεις. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Ευχαριστώ. Γεια σου. Πάμε, πάμε, άφηλο το τηλέφωνο του. Φαρφούρ, φαρφούρ. Λέγε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Το ράδιο κλείσε. Το κλείσα. Λοιπόν, καλησπέρα. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Καλά κάνεις. Ορίσες, ναι. Φίλος της ΑΕΚ είμαι. Μπράβο. Οπαδός βασικά. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι κιόλας. Ναι. Πήρα να πω λίγο για το φίλο που πήρε πριν, τον έξυπνο, που λέει για τον Καστοριανό, για τον άνθρωπο που έχει ζώα. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος έχει ζώα, τα ταΐζει, αλλά το άχυρο άλλος το τρώει. Γιατί λέει ότι ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος στην Ευρώπη. Δεν τονίζει όμως ότι ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος στην Ευρώπη στο Europa League. Γιατί η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι στο Champions League τα προηγούμενα χρόνια. Ο ΠΑΟΚ πού θα ήταν στο Champions League, δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλιστα. Ακόμη και σήμερα πρώτη ομάδα σε εμφανίσεις στο Champions League είναι ο Παναθηναϊκός που έχει να βγει μια πενταετία. Φίλε, ο Παναθηναϊκός, ενώ ήταν η ομάδα που σεβόμασταν όσο τίποτα στην Ευρώπη, από το 10 και μετά είναι ντροπή. Είναι Φίλε, ντροπή στην Ευρώπη. Για τον συμφωνώ. Ίδιο τον Παναθηναϊκό. Συμφωνώ, απλά αυτή τη στιγμή, ακόμη και σήμερα... Γιατί λέγαμε πάντα, και όχι άδικα, ο Ευρωπαίος Παναθηναϊκός. Τώρα είναι Παναγία μου φύλαξη. Η αλήθεια είναι αυτή. Και βγαίνουν οι παοξίδες σήμερα από το SDNA, γιατί έτσι σου σταίζουν εκεί πέρα, και σου λέω ότι είμαι πρώτος, μα στο Europa League είσαι. Ακόμη τα χρόνια βγαίνεις, τρίτος, τέταρτος. Πού θα βγεις, στο Champions League, που δεν βγήκε ποτέ. Φίλε, δεν θέλω να κάνω ούτε το δικηγόρο τους, ούτε το δικηγόρο σου. Όταν, όχι, έχει, όταν έχει μια συνέπεια, όταν έχει μια συνέπεια και μπαίνει πάντα στους ομίλους και κάνει μια σοβαρή πορεία. Τι σοβαρή πορεία, και εισπράττει και πέντε φραγκάκια. 32 πάει και παίρνει δηλαδή, λεφτά. Δηλαδή, εγώ κράζω συνέχεια τον Ολυμπιακό. Σιγά ρε φίλε, μισό λεπτό. Ο Ολυμπιακός διαφήμιζε με τον καλύτερο τρόπο την πραγμάτια του στους ομίλους του Champions League και γι' αυτό πουλάει ακριβά. Ναι ή όχι. Ολυμπιακός έτσι είναι και έκανε μπράβο. Και πολύ καλές εμφανίσεις. Μπορεί να μην το γουστάρουμε, για τον τρόπο που λειτουργεί, να μας εκνευρίζει, αλλά σε αυτό έγινε μάγκας. Στο Champions League ήταν και είναι μάγκας. Εντάξει, μέχρι πέρυσι, πρόπερσι. Εντάξει, δεν μπορούμε να το φάμε το δικάν και εγώ δεν τους χωνεύω καθόλου. Άλλο αυτό. Άλλο, η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Δεν, εδώ δεν, λέμε, δεν κρίνουμε το συνέστημα. Γι' αυτό που πήρα να πω να μην σας τρώγει το χρόνο, ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος στο Europa League και δεύτερη ακολουθεί η ΑΕΚ. Και στο Champions League είναι πρώτος ο Παναθηναϊκός, δεύτερος ο Ολυμπιακός, τρίτη ΑΕΚ. Και ο ΠΑΟΚ είναι εκεί που δεν φαίνεται ούτε με κι άλλη. Η καλύτερη ατάκα για σένα στο Champions League και για το Champions League είναι μία. Αν θες, μπακούς, αν θες, όχι. Όταν, επειδή είπες παίρνεις πρώτη φορά, θα λες είμαι οπαδός, δεν θα λες έξις, της μοναδικής ελληνικής ομάδας που δεν έχασε αγώνα σε ομίλους του Champions League. Έξι, τα έξι χι, βέβαια. Ρεάσε το, τώρα μην μου το χαλάς. Καλό και σε, θα λες είμαι οπαδός της μοναδικής ελληνικής ομάδας που δεν έχασε στους ομίλους του Champions League. Γεια σας. Αυτό θα λέω από εδώ και πέρα. Κατάλαβες, γεια. Το αν ήταν έξι χι είναι άλλη ιστορία. Και με τη Ρεάλ μέσα και με χίλια δυο. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έλα, φίλε. Εγώ ακούγομαι. Πεντακάθαρα. Ναι. Ωραίοτατα. Εγώ Μάνος, είμαι ο Μανάβης. Σας παίρνω τηλέφωνο από παραλία Σοζόπολης. Λόγω καρπούζια. Και καλά ξηγέσαι. Καλά καρπούζια. Καλά καρπούζια, φίλε, γλυκά. Αλλά αυτό ρε παιδιά που έχω δει τώρα αυτή τη στιγμή. Μπροστά μου έχει ένα Mercedes. Ναι. ML320 με βουλγάρικες πινακίδες και ένα Λαγκούνα. Έχουν κατέβει όλες κάτω. Όλες. Όλες. Και έχουν κατεβάσει και το κάτω. Μας ακούνε και το κατεβάσανε ή είδαν τα καρπούζια και το κατεβάσανε. Δεν ακούγεστε, δεν με χάτζ δεν είμαι. Ή θα πήρανε καρπούζια κάτω στην παραλία και τα τρώνε. Τίποτα άλλο. Και ένα δεύτερο θα σου πω. Δεν μου λέτε αυτό το δήμαρχο από τα Λίντελ, γιατί δεν το βγάζετε ρε παιδιά. Καταρχήν είσαι αλήτης, μάλλον εσύ έστειλε το μήνυμα χτες. Και δεύτερον, εσύ, όχι, δεν εσύ τώρα μου λες πόσα κομμάτια κατεβήκανε. Πρέπει να σε μετρήσω. Είναι ένα, δύο, τρεις μικρές, είναι μαμά και δύο αγόρια. Και δύο, αφοβάσαι δηλαδή. Όχι, πιτσιρικάδες είναι, ρε, οικογένεια πρέπει να είναι τώρα αυτή. Οι άλλοι ξαπλώσουν κιόλας κάτω. Εσύ αντί να πάρεις να τους δείχνεις πώς το κόβουν το καρπούζι, κάθεσαι και παίρνεις τηλέφω σε εμάς, ρε. Βρε, πάρε δρόμο από τη ζωή μου, ρε καρπούζα. Πάνε δείξε, ρε, πώς κόβουν το καρπούζι. Πάρε δρόμο, λες το κατεβάσαι. Δεν μου λες πώς διαλέγω ένα καρπούζι αν είναι καλό.
Όχι αρσενικά και θηλυκά. Βρε, πού να ξέρω εγώ από θηλυκά. Πλάκα, ρε, μου κάνει. Πώς το διαλέγω, πώς θα το καταλάβω. Μου έχουν πει ότι είναι από τον ήχο. Πώς θα το καταλάβω. Όταν το χτυπάς και ακούγεται σαν αντίλαλο σε ένα ντόγκ, κάπως, ναι, κάπως, είναι όριμο από μέσα. Άρα είναι καλό. Πρόσεξε, ναι. Πρόσεξε, μπορεί να είναι πολύ, πολύ υπερόριμο, ναι, και να έχει ζαχαρώσει από μέσα. Είναι τέχνη ολόκληρη. Πρέπει να είσαι μπροστά. Το φιλαράκι σε παιδιά το τι κάνει, ρε. Ποιο το διατρέφει. Σα έβα σερβίρι, ρε, στην Καλαμπαριά, στην Κρίνη. Το χειμώνα δουλεύω ο σερβιτόρο. Για τον Τζαχαλίνα, λε. Ναι, ρε, Τζαχαλίνα. Για τον κτηνίατρο που παριστάνει τον δίατρο, λε. Ναι, αυτό είναι ακριβώ. Θέλω να μου φτιάξει τα δόντια φέτο γι' αυτό. Να πα, ρε, υπάρχει καλύτερο, πλάκα μου κάνει. Βέβαια, βέβαια. Και μα αφήνει και δερεσέα, ρε. Κάντε μια διαφήμιση στον άνθρωπο. Άλλο η φιλία και άλλο η διαφήμιση, μην μπερδεύεσαι. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά, ρε παιδιά μα, κάντε παρέα. Να είστε καλά κι εσεί. Αυτά που βλέπουμε εδώ πέρα, να είστε καλά. Βρε, χόρτε, φάτε μάτια ψάρια, ρε τουλάχιστον. Εντάξει. Έλα. Στον επόμενο. Και εμεί σα ακούμε. Ρε, καλό στο βαραβά. Βαραβά. Γρηγόρη. Έλα, ρε, βαραβά. Πάρτε τα κοίμη σου δίπλα. Ναι, και να έρθουμε πού. Θα σε πω. Στο μικρό Παρίσι, επάνω εδώ στο Λόφο. Λόφο. Έχουμε φωνάδες. Για κανένα καβαλίκεμα, για καμιά γυμναστική να στανιάρετε και να ανάψετε και, και μια μεγάλη λαμπάδα στην εκκλησία μας. Έχεις πολλά χαιρετήματα από το Σάκη τον Πολίτη, το κορμί του Μετρόπολης. Παρακαλώ. Έχεις πολλούς χαιρετισμούς από το Σάκη τον Πολίτη, το κορμί του Μετρόπολης. Να είστε καλά, να είστε καλά. Το αφεντικό τι κάνει, τα κουνάει τα μωρά. Το αφεντικό δεν μας κάνει τίποτα. Πάρτε τον Κωνσταντίνα το χέρι, κτίδασε που δεν ξέρω, δεν κάνω πλάκα, Γρηγόρη. Ναι. Και πάτε να τον Άγιο Θεράπον. Ναι. Να ανάψετε ένα κερί. Να ανάψετε ένα κερί. Γιατί για έχουμε υγεία. Γιατί έχουμε υγεία. Για το καλό, για το καλό. Βαραβά, πότε θα έρθεις από το στούντιο μια μέρα, άνευ πλάκας. Τι να έρθω να κάνω που γίνεται στο στούντιο. Εγώ όταν περνούσα εγώ από εκεί πέρα τα τσαίρια εκείνα, 12 ούζο, κουμπιά, Γιαννόπουλος και έτσι. Ναι. Εσείς ήσασταν κοιτά. Τα γύφτηκα μέσα. Δεν κατάλαβα γιατί είχες ένα πρόβλημα με τα γύφτηκα. Όχι, εσείς ήταν μέσα εκεί μεγαλωμένοι, τα γύφτηκα. Ναι, γιατί ντροπή είναι, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα. Εγώ δεν σου πω ότι είναι ντροπή. Τιμή μας και καμάρι μας. Ναι, η Λολίτα έχει τρελαθεί στο μπλα 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 μπλα. Άσε, δεν λέγεται Λολίτα, λέγεται Λολί. Και δεν τον πιάνει στον πρόλογο κανείς. Είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Άστο. Ξέρω, ρε, εκεί πέρα, όλους εκεί πέρα. Δεν έρχεσαι μια φορά να σε γνωρίσουμε από κοντά. Σ' ακούμε, αλλά δεν σε είδαμε. Γρηγόρη, γιατί δεν ανέβετε εδώ στο χωριό που σας λέω που είναι εδώ, το μονοπήγαδο πάνω, στο μονοπήγαδο. Δεν μου λες λίγη Πάολα να σε βάλουμε τώρα. Κάνε μου ρε μάγκα το. Όπως ακούγαμε στους Γκοργόνες, που να ξέρει ο κόσμος την Πάολα, ήταν ένα κοριτσάκι στους Γκοργόνες και μάγκες. 17 χρόνια τραγουδούς και μας θα μας πούνε για την Πάολα τώρα. Άκουμε, άκουμε, φτιάξε με ρε με την Πάολα, εδώ σε θέλω καρδιά. Με Πάολα θα κλείσουμε, ρε, μη στεναχωριέσαι, για σένα. Καλά, να είστε καλά. Μία για σένα και μία για τον Διέγκο Αρμάντο Μαραντόνα από το Δευτεροπόταμο και για τον Τανάση. Αμπρός. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια. Ορίστε. Ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, Γρηγόρη, τι γίνεται. Τι να γίνει, φίλε, στεναχωρημένος είμαι. Ναι. Να σε ρωτήσω, ρε, φίλε. Οι παοξίδες όλοι από την Οξφόρδη, την Οξφόρδη έχουν τελειώσει. Για Οξφόρδη ρε φίλε, από το Κέμπριζ είναι ρε φίλε. Η Οξφόρδη είναι κατωτέρας κλάσεως, ναι. Πλάκα μας κάνουν. Ποια και η 20η θέση λέει στο UEFA στην Ευρώπη. Με αυτά παρηγοριούνται, γι' αυτό δεν θα δουν ποτέ χαίρι. Άντε, γεια. Γεια συνέχα. Ναι, γεια σας. Καλώς τον. Τι κάνετε. Καλά εσείς. Ο Τομόπουλος από Καστοριά, τι κάνει. Καλώς τον. Πραυτόπουλε για κόκκινε. Καλώς τον. Παρακολούθησα και άκουσα προηγουμένως κάποιον ακροατή φίλο της ΑΕΚ και καλά κάνει που μιλάει. Ναι. Αλλά θα τον υπενθυμίσω ότι η βαθμολογία στην UEFA, και το ξέρετε και οι δυο σας αν δεν κάνω λάθος, ισχύει για τα τελευταία χρόνια. Και θα ήθελα να μου απαντήσει ο κύριος αυτός ο φίλος της ΑΕΚ πόσους βαθμούς έχει πάρει τα τελευταία 5 χρόνια η ΑΕΚ στην Ευρώπη. Και αυτό τι είναι τώρα, μέτρο σύγκρισης για το ποια είναι η καλύτερη όχι, ομάδα. Όχι, πάντα η βαθμολογία. Για ποια Ευρώπη μιλάτε, βρε Βαλκανιόβλαχοι όλοι. Για ποια Ευρώπη, βρε Βαλκανιόβλαχοι μιλάμε. Κοίταξε να δεις. Βρε τι βλάχοι είμαστε. Ποια Ευρώπη, βρε Βλάχο. Δεν θες να ακούσεις. 100 χρόνια δεν πήραμε τίτλο. Στην δεν Ευρώπη καμιά ομάδα στο ποδόσφαιρο. Τι να μάθεις. Τι να μάθω ρε.
Εδώ είναι η Ελλάδα τερμάτισε με 27.600 βαθμούς. Δεν τα μετράω εγώ αυτά. Στην 14η θέση και ρωτώ. Δεν τα μετράω. Να εξή, ναι. Πόσους βαθμούς πήρε την τελευταία πενταετία. Πολύ σωστά είπε ο κ. Σκόκκινος. Δεν τα μετράω εγώ αυτά. Τα τελευταία χρόνια άκου και λίγο αυτό που λέει. Δεν τα μετράω. Δεν με νοιάζει. Δεν κάνει κακό να ακούς. Ακούω. Λοιπόν. Δεν με νοιάζει. Σημειοφόρος την τελευταία πενταετία είναι ο Ολυμπιακός σε βαθμούς. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ. Μετά ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, μήπως μπορείς να μου πεις πόσους βαθμούς πήρανε πέρυσι. Ένα βαθμό πήρανε. Η ΑΕΚ έπαιξε ένα παιχνίδι, αποκλείστηκε. Εάν δεν υπάρχουν αυτές οι ομάδες που παίρνουν βαθμούς, θα είμαστε όχι 14η θέση, θα είμαστε 18η. Δεν κατάλαβες όμως, χρυσέ μου άνθρωπε, ότι η Ευρώπη. Και ξέρεις πόσες ομάδες θα βγάζαμε. Και τι έγινε. Τώρα όχι τι έγινε. Συγγνώμη. Για την Ευρώπη, κύριε μου, και που βγάζουμε ομάδες. Δηλαδή η χαρά σου ποια είναι σένα. Δεν είναι χαρά μου, είναι στατιστική η οποία μετράει και βαθμολογείται. Τα λεφτά μετράνε. Για το πρωτάθλημα πόσο ανώτερο ή κατώτερο είναι το ποδόσφαιρό μας. Μα οι ομάδες. Ναι. Ο στόχος τους στην Ευρώπη είναι τα όσα χρήματα βγάλουν. Δεν έχουν αγωνιστικό στόχο. Κοίταξε, το prestige δεν είναι αυτό που είπε ο Κώστας. Όχι, δεν είναι το prestige. Είναι να πουλήσουν κανένα παίχτη. Η αξία των παιχτών. Η αξία των παιχτών. Αυτό, ναι. Η ζήτηση παιχτών. Βέβαια. Αυτό, όπα, συγγνώμη. Είναι άλλο το prestige. Συγχώρεσε με. Είναι άλλο. Μισό λεπτό. Συμφωνούμε, αλλά είναι άλλο το prestige και άλλο η χρηματιστηριακή αξία. Δεν διαφωνώ. Εντάξει, κοντά είναι το ένα μετάλλο, έχει δίκιο ο ακροατής. Σωστά μιλάει ο κύριος Δημοπούλου. Έχετε δίκιο. Έχεις δίκιο, ακροατή. Έχεις δίκιο. Ναι. Απλά σου λέω ότι ο στόχος δεν είναι αγωνιστικός. Είναι ένα πακέτο, αυτό που λέω, αυτό θέλω να πω. Ναι, όταν είμαι όμως φίλαθλος εγώ, ναι, δεν μπορώ να μπω στη φιλοσοφία λογιστικής. Αυτό είναι άλλο θέμα. Α, μπράβο, ναι. Αυτό που λες. Αυτό που λες, συμφωνώ, είναι άλλο θέμα. Να μην μπαίνουμε, ας πούμε, αν είμαστε φίλαθλοι ή οπαδοί, σε μια λογιστική κουλτούρα. Για φίλαθλο, εγώ δεν είμαι οπαδός. Θέλω για εσάς. Ναι. Λέω, όταν είμαστε φίλαθλοι, ας πούμε, οπαδοί, να μην μπαίνουμε στη λογιστική φιλοσοφία. Όχι, οφείλουμε. Μπαίνει η εταιρεία. Ανεβάζει το κύρος 100% της ομάδος, και των παιχτών και ανεβάζει το κύρος, ναι, να στη χρηματιστηρία. Ναι. Δεν διαφωνούμε. Θέλουν να πουν παίχτες για να μπουν στην πασαρέλα του Champions League. Είναι έτσι, δεν είναι? 100%. Ακριβώς. Όμως όταν δεν μπορείς να μπει στο Champions League τα τελευταία 5 χρόνια, δεν έχεις παρουσία, μάλλον για το πω, συγγνώμη, δεν έχεις καθόλου παρουσία, διστάζουν και οι παίκτες να βγουν, διστάζουν και οι παράγοντες, διστάζουν και οι φύλαθλοι, αυτό που είπες προχθές, να πληρώνουν 4.000 διαρκείες ο κάθε φύλαθος. Διαφωνείς? Καθόλου. Έτσι. Δεν έχω να διαφωνήσω μαζί σου. Έτσι. Απλά όταν εγώ στο αγωνιστικό κομμάτι βγαίνω στην Ευρώπη και ο στόχος μου είναι μαθηματικός, χάνει λίγο τη γοητεία του η συμμετοχή στην Ευρώπη. Το ποδόσφαιρο έχει χαλάσει από τα χρήματα, από τα στοιχήματα και ούτω καθεξής. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Και βάζουν εμάς σε μια λογική που να γράφει η εφημερίδα τόσα, ναι, χρήματα θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Δεν διαφωνώ καθόλου γι' αυτό, Ρατό. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό συμβαίνει ότι, κοίταξε, χωρίς γεμάτο πορτοφόλι δεν πας πουθενά. Έτσι. Αλήθεια είναι. Δεν διαφωνούμε, άρα λοιπόν. Κακώς. Σου και μύγες, πώς το κακώς ανεβάσαμε τους τόνους, δεν διαφωνούμε. Όχι, ρε, δεν υπάρχει θέμα. Όχι, απλώς να ακουστούμε, αυτό ήθελα. Εντάξει, εγώ καμιά φορά παραφέρομαι πάνω στον ακροατή, μιλάω και. Είσαι λίγο τέτοιο, έτσι λίγο, αλλά είσαι καλός. Εντάξει. Τέλειος δεν είμαι, ούτε ο κόκκινος ούτε κανένας από εμάς. Εντάξει, προσπαθούμε να είμαστε όσο δυνατόν λιγότερο κακοί. Κλαίω. Κλαίω. Τι? Κλαίω. Ναι. Αποστόλης Γεωργιάδης. Ναι. Ούτε ο ΠΑΟΚ έχασε ομίλους Σαμπιοζίδη, φίλε. Ναι. Αυτό μου θυμίζει σαν τους Αριανούς. Έχω να χάσω το Κλεάντης Βικελίδης πόσα χρόνια στην Ευρώπη. Από το 1968. Από το 1968. Όχι, όχι, ψέματα. Ναι, από το 1968 και δεν παίξαν και στο Χαριλάου όταν χάσαν. Στην Τούμπα παίξανε. Άντε να τους πεις. Το Χαριλάου είναι άτρωτο. Άντε να πεις τώρα τι λέμε ψέματα. Αρκεί μην περάσει καμιά Σπάρτη του χρόνου από εκεί. Άντε να πεις. Αλήθεια. Δεν περνάει η Γιουβέντους, περνάει η Σπάρτη. Περνάει το σουφλί. Είσαι άρχοντα. 2 ευρώ. 3. Ξέρεις τι κάναμε. Τι. Τώρα, φίλε, δεν μπορούσα να το χωνέψω. Τι. Δηλαδή, είναι από τις λίγες φορές, με αυτό θέλω να κλείσω. Να κλείσεις. Μας είχαν πάντα ως το λαό της φιλοξενίας. Είναι από τα λίγα πράγματα. Μας. Ναι. Ναι. Το κράτησα για να το πετάξω έτσι. Ή άντε πέτα το. Σε μια στιγμή που δεν μπαίνει χαμπάρι κανείς. Μάλιστα. Ερχόταν εδώ οι πρόσφυγες, λαθρομετανάστες, οι μετανάστες. Πείτε ό,τι θέλετε όπως θέλετε. Και υπήρχαν, φίλοι, οι, δεν θα τους πω οξυδερικές, οι απίθανοι, οι συνέλληνες,
που τους πέρανε λεφτά μέχρι και για να φορτίσουν τα κινητά τους. Αυτοί είμαστε. Κατάλαβες. Γιατί να μην είμαστε. Μαρίνα Μπίκου θα πει ειδήσεις αμέσως μετά. Η Τάνια Δήμου, ο Κώστας Γιαλαμάς και ο φίλος σου ο Δημήτρης Κανελάκης. Γενέθλια. Να τον χαίρεσαι. Και εσύ να τον χαίρεσαι. Δεν είσαι κανείς. Τυροπιτάκι έφαγες. Δεν έφαγα όχι. Δεν έφαγες τον Κανελάκη. Φίλε, τρώω από την πλάση την καλύτερη πίτα. Δεν υπάρχει τέτοια πίτα σε όλο τον πλανήτη. Δεν τον χωνεύεις. Το ψηλό. Όχι, τον Κανελάκη δεν τον χωνεύει. Όχι, δεν έχετε καλή σχέση. Έχει γενέθλια σήμερα, δεν τροπή για το χαλάσουμε τώρα. Για 500 ευρώ. Γενέθλια σήμερα, δεν τροπή για το χαλάσουμε τώρα. Για 500 ευρώ. Γενέθλια σήμερα, δεν τροπή για το χαλάσουμε τώρα. Για 500 ευρώ. Γενέθλια σήμερα, δεν τροπή για το χαλάσουμε τώρα. Για 500 ευρώ. Γενέθλια σήμερα, δεν τροπή για το χαλάσουμε τώρα. Για 500 ευρώ. Γενέθλια σήμερα, δεν τροπή για το χαλάσουμε τώρα. Για 500 ευρώ. Γενέθλια σήμερα, δεν τροπή για το χαλάσουμε τώρα. Για 500 ευρώ. Γενέθλια σήμερα, δεν τροπή για το χαλάσουμε τώρα. Για 500 ευρώ. Γενέθλια σήμερα, δεν τροπή για το χαλάσουμε τώρα. Για 500 ευρώ. Γενέθλια σήμερα, δεν τροπή για το χαλάσουμε τώρα. Για 500 ευρώ. Γενέθλια σήμερα, δεν τροπή για το χαλάσουμε τώρα. Για 500 ευρώ. Γενέθλια σήμερα, δεν τροπή για το χαλάσουμε τώρα. Για 500 ευρώ. Γενέθλια σήμερα, δεν τροπή για το χαλάσουμε.